Ασλαμάς. Θα το βρούμε στην πορεία. Θα το βρούμε στην πορεία. Πολύ. Καλημέρα, καλημέρα αδέρφια. Καλημέρα ξαδέλφια. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και καλό καλοκαίρι. Είναι η Τρόικα στον Λίμπερο 104,7 μεγάκυκλους στον FM. Σιγά σιγά να μαζεύεστε. Σιγά σιγά να μαζεύεστε. 107,4. 107,4. Άσε λίγο ήρεμα να κάνουμε χρόνο στο μυαλό μου κάτι. Να κάνουμε ραδιόφωνο. 107,4. Τι είπα, 0,7 είπα. Μπράβο μου. 107,4. Λοιπόν, Λίμπερο, Τρόικα, εδώ είμαστε μαζεμένοι. Εσείς σιγά σιγά μαζευτείτε μετά τις διαφημίσεις γύρω από τα ραδιοφωνάκια σας. Έχουμε Αναστασία και σήμερα για ένα ακόμη πρωινό να μαζικάνει. Να κάνει τα μαγικά της στα decks και την κονσόλα του Λίμπερου της καρδιάς σου. Πάμε, πάμε λίγο με. Όλοι μαγικά λέει κάνουν. Πάμε να κερδίσουμε χρόνο. Πάμε να κερδίσουμε χρόνο. Να βάλουμε κανένα θεματάκι σήμερα κωδικοποιημένο. Έχεις θεματάκια. Έχω θεματάκια. Τα οποία τα σορτίζω. Τα οποία τα σορτίζω. Δεν φοβάσαι, μη έτσι που κυκλοφόρησε μπουζουριά. Καθόλου δεν φοβάμαι. Φόρεσα κάτι τυχαίο για να πάω σήμερα στην έδειξη τύπου. Είναι τη ΔΕΘ, εννοείται. Γι' αυτό και θα φύγω 12 παρά 10 σήμερα. Ωραία. Λοιπόν, Media Markt είναι και κοντά μας. Για όσους δεν το πήραν χαμπάρι, 1-2-1-2, η Media Markt είναι κοντά μας. Στη Media Markt θα βρεις τις περισσότερες επιλογές και σε συσκευές και σε υπηρεσίες. Και όταν λέμε όλες τις υπηρεσίες, το εννοούμε. Για παράδειγμα, μεταφορά και εγκατάσταση τηλεόρασης. Ναι. Την έχεις. Μεμβράνη για να προστατεύσεις την οθόνη του τάμπλετ σου, όπως συνηθίζω να κάνω εγώ. Σωστό. Την έχω. Την έχω. Θέλεις έτοιμο λάπτοπ Αναστασία με εγκατεστημένα τα πιο δημοφιλή προγράμματα. Την έχεις. Γούρλωσε μάτια, Αναστασία. Έτσι. Μπορείς να το επισκευάσεις στη MediaMart σε 30 μόλις λεπτά. Όχι 31, σε 30. Για όλες τις υπηρεσίες, ένας είναι ο προορισμός, MediaMart. Γιαβόρ! Γιαβόρ και γιαβόλ. Γιαβορίδη, δεν κάνω πλάκα ρε φίλε. Έλα βάλε μία σίτα. Έλα βάλε μία σίτα. Τα έχω παίξει τρίτο συνεχόμενο βράδυ. Εγώ έχω 8 του Νείλου σπίτι μου. Φέρε μου. Δεν είναι αστείο. 18 οι νεκροί. 18 οι νεκροί. 160 κρούσματα τα πιο προσδοκίζονται στη Βόρεια Ελλάδα. Τι πάει ξύλο άλλο. Όχι τώρα, όχι τώρα. Αν σα είχα, όχι τώρα. Όχι τώρα. Το χαλί μα. Το χαλί μα. Όχι τώρα. Το χαλί μα. Είναι over 50 και με προβλήματα. Γιαβορίδης Σπύρος, πλισέ σίτα για όλες τις πόρτες, προσαρμόσιμη, χαλίας από κάτω, όχι το σπλις πλας. Τι, το χαλί είναι, ναι, τώρα τα ωραία, τώρα το ακούμε. Λοιπόν, πλισέ σίτα για όλες τις πόρτες, προσαρμόσιμη σε όλα τα μεγέθη, μόνο 120 ευρώ. Γιαβορίδης Σπύρος, εμπορία και επισκευή αλουμινίου και κουφωμάτων, στην κάτω Τούμπα, Επταλόφου 31. Απαντάει στο τηλέφωνο ο Σπύρος Γιαβορίδης, 23-15-93-10. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Τσαλτίδης Χρύσανθος. Ένας από τους 35 κορυφαίους ρεπόρτερ του Άρη στην Βόρεια Ελλάδα. Πέθανε δύο. Γιατί συνήθως έλεγε 37. Διευρύνει τώρα τη Βόρεια Ελλάδα. Ενώ παλιά έλεγε στο τέτοιο, στο νομό Θεσσαλονίκη. Ξέρεις, τώρα άνοιξε. Δηλαδή. Παναγιώτης Παπαδόπουλος. Ο Κώστας Βαξεβάνης του ΠΑΟΚ. Βαξεβάνης. Τι εννοεί. Δεν το πιάσα. Δεν το πιάσα. Τι. Θα σε μπουζουριάσουν μέσα θα πεις. Τι, δεν κατάλαβα. Ήρωας, ο αθώος έχει αθωωθήσει όλα. Δεύτερη μέρα που ο Παπαδόπουλος αντέχει και έρχεται στην εκπομπή. Πολλοί από εσάς γίνεται ότι θα αντέξει μία μέρα και όμως δεύτερη μέρα και είναι ακόμη εδώ. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ναι. Ξεκινάμε με τους διαγωνισμούς μας. Ναι. Δεν ξέρω αν έχει κάτι ο Χρύσανθος ή ο Παναγιώτης. Δεν έχει προτάσεις. Σαφώς και δεν έχουν. Σαφώς και δεν έχουν. Εθνική. Ωραία, σαφώς και δεν έχουν. Οπότε. Τόση Μπενφίκα! Τρισάθλιο. Τη Μπενφίκα! Παιδιά, το κανάλι του Ιβάν Ιγνατίεβιτς Σαββίδη φιλοξενεί στο στούντιο τον. 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 Το είπε τώρα. Πες το. Γεράκι λέει τώρα, δεν είναι. Αετός δεν είναι. Ο αετός της. Νόμιζα ότι είναι της Μπενφίκα, δεν κάνω πλάκα. Δεν κάνω σοβαρά, δεν κάνω πλάκα. Η Ζήνα λέει. Ναι. Α, η Ζήνα, το γεράκι που καταρρύπτει τα εθνικά drones.
Να μου δίνεις 5.000 ευρώ μετρητά, να καθίσεις τώρα στο χέρι μου αυτό. Ναι, δεν τα παίρνεις. Ασλαμή. Ούτε για στήριξη. Όχι, όχι στο χέρι σου. Αλλού θα στο βάζαμε 5.000 μετρητά. Να ξέρεις. Και εκεί μπορεί να σ' άρεσε. Το θύμα είναι όμως μπορείς να πιανόταν και όλο και το γελάκι. Αναστασία, αυτός είναι μέλος SEMF και πατέρας τεσσάρων παιδιών. Στο πόδι ρε φίλε, τι σκέφτηκες εσύ. Πονηρός ρε, πονηρός ρε Ακλειδέας, κατάλαβες τι κάνει. Πάει, τον έφαγε στον Παξεβάνο. Τίποτα, Μούγκα, σου φέρνει το Βοσνιάδη. Συμπαθέστατος. Βοσνιάδη, ο Κάρι, πέρσι είπε Βοσνιάδη. Αλλού η μαρμίτα, κατάλαβες τι γίνεται. Δεν είναι, ακόμη δεν είναι επίσημο, θα δούμε. Δεν επίσημο. Ακόμα δεν είναι επίσημο. Καλά, το μεσημέρι που θα τον ανακοινώσει ο Βατζίου. Όχι, ακόμη δεν είναι επίσημο. Ο Μαυροφρύδης, θα σε πω εγώ. Απίστευτο ρε, κανονικά το γεράκι drone hunter. Δεν σκυνηγάει τα drones. Απίστευτο. Αν τα drone ήταν κάτω στο έδαφος, θα ήταν σκύλος θα τα κυνηγούσε. Είναι φυσιολογικό. Μέχρι να βγει για αεροβόλο και η ζήνα θα γίνει. Έτσι. Ωραία, το κάθαρμα δες, το κάθαρμα δες. Κάθαρμα λέει. Το κάθαρμα δες. Στον drone. Κατέβα στον drone. Αυτό σε πειράζει τον drone. Απίστευτο. Απίστευτο. Λοιπόν, προς το παρόν ένα διαγωνισμό. Θα δούμε για γυαλιά στην πορεία, μήπως με κάποιο ξαφνικό κουιζάκι παύλα θεματάκι. Λοιπόν, τρεις διπλές προσκλήσεις, απλά τα πραγματάκια σήμερα. Τρεις διπλές προσκλήσεις για το live του Γιάννη Πάριου απόψε στο θέατρο Δάσους. Το υποσχεθήκαμε, ήταν δίκαιο, γίνεται πράξη. Τρεις διπλές προσκλήσεις Γιάννης Πάριος απόψε στο θέατρο Δάσους. Αυτό όμως από κάτω πρέπει να έχεις να λέει. Απόψε. Ούτε για αστείο. Ούτε για αστείο. Μετά μπορεί, αργότερα μπορεί. Απόψε, Πάριος τα λοιπά. Δεν έπρεπε να είναι το απόψε από μετά, κάτω. Μετά μπορεί. Δεν προσωπικά δεν πήγε. FM κενό. Βρες πλάς. Πληκτρολογεί στο κινητό σου. FM κενό. Όνομα επώνυμο. Όνομα. Δίπλα γράφεις Πάριος. Το αποστέλεις στο 54526. 54526. Οπωσδήποτε όνομα και επώνυμο και το επώνυμο Πάριος δίπλα. Γιατί αργότερα μπορεί να προκύψει και άλλος διαγωνισμός. Έτσι όπως θα γράψει κάποιος το όνομά του και το επώνυμο Πάριος. Και το επώνυμο Πάριος. Και φαντάζεσαι να γράψει Γιάννης Βαρθακούρης. Επίσης, ο οποίος τραγουδά νομίζω στην Ξάνθη σήμερα ή αύριο. Γιατί μικρό. Δώρα καλημέρα, χρωστάω από χθες. Είμαστε εμείς για μικρά. Πήρες αρκετά ωραίο χρώμα, λίγο αδυνάτησες. Με μένα θα μαύριζες περισσότερο και θα δυνάτιζες περισσότερο. Πάρτα, Σλαμά. Πάρτα. Πάρε να έχεις. Πολύ μαύρισμα, λίγο αδυνάτισμα. Τι ωραίος. Εγώ φταίω, θα σου πω. Και θέλω να προσεγγίσεις έτσι γυναίκα. Κακομύρι. Πόσα γεράκια θες. Δεν ξέρω τι κάνει, αλλά κάνει ωραίο καφέ. Πόσα γεράκια θέλει πάνω. Κάνει πολύ. Ναι. Στον ελληνικό στο δεν είναι τόσο. Είναι σε αυτά είναι, ναι. Στον ελληνικό, ο ελληνικός δεν είναι η καλή της. Λοιπόν, οι νικητές θα είναι καλό να είναι πάνω στο θέατρο Δάσους μέχρι τις 8 και 5. 9 ακριβώς ξεκινάει το live και θα γίνεται χαμός. Αυτό από το γραφείο που το μανατζάρει. Οι νικητές να είναι εκεί μέχρι τις 8 και 5. Ο πρωθυπουργός σου πάει στο μάτι ρε φίλε μαζί με τη Δούρου. Ένα μήνα μετά που σκοτώθηκαν οι άνθρωποι. Τώρα πάνε στο μάτι. Εγκαίρως. Να ενημερώσουμε ότι ο επιχειρηματίας που κάνει το live, ο Θανάσης ο Κατσίκας, ο οποίος συνεργάζεται μαζί μας σε πάρα πολλές εκδηλώσεις, κυρίως θεατρικά, έδωσε στον ΠΑΟΚ 50 διπλές προσκλήσεις στα VIP. Έδωσε στον ΠΑΟΚ 50 διπλές προσκλήσεις στα VIP. Λάθος του για μένα. Στον Άρη έδωσε. Λάθος του για μένα. Θα έπρεπε να δώσει 20 στον ΠΑΟΚ, 10 με 15 στον Άρη και 5 στον Ηρακλή. Γιατί είναι και, και στον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Έτσι, συμβολικά. Ο... Απλά η αγάπη του για τον ΠΑΟΚ τον έκανε να δώσει 50 διπλές προσκλήσεις στον ΠΑΟΚ στα VIP. Κατσίκα μου. Τουλάχιστον 10 ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ είπαν ότι θα πάνε. Ναι, 10. 10 τουλάχιστον. Ειδικά ο Μάτος και ο Κρέσπο που είναι πολύ τρυφεροί και δεν βαράνε. Θα είναι. Έχει κανένα γιο τίποτα με το υποδομή, κάτι. Ορίστε. Το παραμικρό τίποτα. Τίποτα, όχι. Σοβαρά είναι η αγάπη του για τον ΠΑΟΚ. Ο άνθρωπος, ο Θανάσης είναι μεγάλη μορφή. Έχει κάνει πρεμιέρες θέατρο. Και καθόταν και έβλεπε ΠΑΟΚ Λεβαδιακός ή Κέρκυρα ΠΑΟΚ. Και δεν ήταν στην πρεμιέρα και τον κράζανε, ας πούμε. Σε παιχνίδι, δηλαδή, δεδομένα, τελειωμένα. Καθόταν και τα έβλεπε. Δεν τον είπε κάποιος ότι αυτά τα μάτια είναι ωραία, πάνε στην πρεμιέρα. Όπως με τον Πανιούνιο πέρυσι, πάλι το ίδιο θα λέμε. Μα το είπα. Κάθε μέρα το ίδιο θα λέμε. Μα το είπα. Μα το είπα. Ξέρεις, στραβώνουν και τέτοια μάτσα, ξέρεις. Τι? Στραβώνουν και τέτοια μάτσα. Τα οποία είσαι φαβορή για να κερδίσεις. Ή έτσι ή αλλιώς έτσι. Λοιπόν. Τώρα, οι συνάδελφοι. Ναι. Θέλω οι συνάδελφοι.
για δύο λεπτά να, να αφήσουν λίγο να βάλουμε. Συνάδελφοι, εκπαιδευτέ για τα κωδικοποιημένα τα θεματάκια μα. Να μην χάνουμε χρόνο. Συνάδελφοι, τόση ώρα περιμένουν εσένα που μιλά. Ναι, έχουμε φτάσει στο πρώτο, στο πρώτο break. Βάζουμε τα θέματα. Οπότε δίνω τροφή και στου συναδέλφου, αλλά και στου ακροατέ. Έτσι. Το ότι ακόμη δεν βλέπω μήνυμα με ανησυχεί, έχει πρόβλημα σε μιέρα. Όχι. Είναι πρόβλημα αυτά τα οποία λες. Κάνε refresh. Γιατί για, πάρει ο Δήμος. Να μην έχει για πάρει. 50, κάτσε. Αφού είπες αυτά που είπες, τι να σε κάνω. Στην πόλη του Θεού, όταν λες. Πάω ξύ επιχειρηματία και τέτοια, τι να σε κάνω, ρε φίλε. Έτσι είναι αυτά. Να προσέχει τι λες. Και αυτό να προσέχει που τα δίνει. Ωραία. Λοιπόν, Αναστασία, είπαμε τρεις διπλές για πάριο, περιμένουμε σε μια ανοιχτή. Πάμε τώρα το Splish Plus, το χαλί μας για, για τα θεματάκια αυτά. Splish Plus. Taking a bath. Οπα. Τεράστιο κομμάτι. Έχει να κάνει με το ένα θέμα, έτσι, δεν είναι τυχαίο. Καλοκαιρινό. Λοιπόν, ξεκινάμε τα δύο θεματάκια τα πρόσειρα, αφού καλημερίσουμε την αστερεοεσασμένη Σαλόνικα City, που είναι πραγματικά πανέμορφη, με τα άσπρα, κόκκινα και μπλε αστέρια. Επιτέλους, από Θουβούξε. Έξω οι Ρώσοι, μέσα οι Αμερικάνοι. Πέστα. Πέστα, ρε φίλε. Η Ελλάς ανήκει στην Δύση. Έτσι, αυτό έτσι, είναι το έχει πει. Το έχει πει ο Καραμαλής. Τώρα που θα πάρουμε για το λιμάνι, θα σου πω εγώ. Λοιπόν, το λιμάνι το πήρατε μαζί με το Μαρινάκι. δύο αθλητικά θεματάκια και όχι μία αθλητικό που το σουρντίζω από τις 14 Αυγούστου. Σουρντίζω. Έτσι. Πες λοιπόν, το, κάνω με τα φρεστα ελληνικά. Πρώτο θέμα. Πρώτο. Πιστεύεις ότι ο CR6,5, παρένθεση, Κριστιάνου Ρονάλντου, κλείνει παρένθεση, θα πετύχει μισό έστω γκολ στο Ιταλικό πρωτάθλημα πριν γίνει πρωθυπουργός ο Κώστας Καραμαλής, όχι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Κώστας Καραμαλής, ο νεότερος, έστω μισό γκολ, θα πετύχει, όχι τώρα. Και πάμε Φόρμουλα 1, πόσες μαϊμού πετσέτες της ομάδας αυτοκινήτου που αντιγράφει το σήμα της ΑΕΛ Άρισσας και ακόμη ο Αλέξης Κούγιας δεν έχει κινηθεί νομικά εναντίον της. Καλό. Πουλήθηκαν αυτό το καλοκαίρι και στα τρία ποδάρια της Χαλκιδικής. Πόσες μαϊμού πετσέτες της Φεράρι που έκανε το μεγάλο κλαρίνο από τον Άγγλο μέσα στο σπίτι της προψέ, πικραίνοντας καμιά εκατοσταριά χιλιάδες οπαδούς τη σκουντερία που πήγαν εκεί. Συνταξιούχος πάνω εκεί, γιατί είναι. Και το τρίτο και βασικό θέμα. Αυτό είναι το βασικό. Αυτό είναι το βασικό στο οποίο περιμένω συμμετοχή. Αν έρθουν τρεις συμμετοχές για τα άλλα δύο που βόλες, φτύσε με. Από την Αναστασία και από τις γυναίκες της εκπομπής. Θα χαρώ πάρα πολύ να ακούσω γυναίκες, κορίτσια, φυσικά και την Αναστασία και τη Μαριλής και τη γνώμη και τον συναδέρφο μου. Είμαστε περίεργοι τώρα. Λοιπόν, το καλοκαίρι, δόξα τω Θεώ, πήγα σε ούκο λίγα μέρη με στην άδειά μου. Τι διαπίστωσα εκεί σε αισχρό βαθμό, σε ανελαίητο βαθμό. Είδα πάρα πολλές κοριτσοπαρέες. Και σε κορίτσια ζευγάρια βέβαια, και πολλά ζευγάρια, αλλά και πολλές κοριτσοπαρέες. Πολλά ζευγάρια κορίτσια. Τρομακτικό. Και ζευγάρια κορίτσια. Και ζευγάρια κορίτσια. Θα έβλεπες. Θα έβλεπα. Θα έβλεπα. Λοιπόν, πολύ υψηλό το επίπεδο τελευταίων στην πατρίδα μας. Πανέμορφα κορίτσια με πολύ ωραία σώματα. Αλλά έχουμε ξεφύγει κατά πολύ από το σωματότυπο του αχλαδιού που λέγαμε. Γενιά των Γκούντις. Αυτές οι κορμιές, τα κορμιά αχλάδι. Ναι, η γενιά των Γκούντις που λέει ο Παναγιώτης, γιατί όχι. Απλωμένες στην παραλία. Οι παρέες. Ναι. Κορίτσια γεμάτα, κορίτσο παρέες ή ζευγάρια. Για να δούμε τι θα μας. Ωραία σώματα. Τρελά μαγιό, αλλά ενίοτε και χωρίς μαγιό. Αλλά, αλλά τι! Πήγες καβουρότρυπες. Αλλά τι, για πες εσύ. Κυταρίτιδα. Για πες εσύ, Χρύσανθε. Πήρε. Αλλά τι. Κυταρίτιδα. Στη θάλασσα δίπλα. Όχι, αλλά τι. Όχι, καμία. Δίπλα στη θάλασσα, αλλά τι έχει. Για πες εσύ, Αναστασία. Μόνες τους. Καλά, είπα πολλές κοριτσοπαρέες. Αυτό δικαίωμα του σχέση έχει. Εντάξει. Και εγώ μπορώ να πάω αγοροπαρέα. Ναι, βοήθα λίγο. Για, ρε, για το κινητό, κινητό. Λοιπόν, παιδιά. Δεν μιλάει κανείς. Σε παρέα, ας πούμε, 6 κοριτσιών. Μπροστά μου έγινε αυτό πάνω από 5 φορές. Παρέα 6 κοριτσιών, 5 κοριτσιών, 7 κοριτσιών. Selfies. Κυρίως στην αστυπάλεια. Άστο κινητό, είναι σχεδόν άστο. Δεν είναι θέμα. Αυτό πάει, κάει και το θέμα. Τέλος. Με το κινητά ο είναι ναι. Ο Φιώτης, παιδιά, δεν έχει φύγει, δεν τον έχει διώξει ο Ιβάν από το Ε. Τον έχουν κάνει κάτι διαφημίσει, κάτι τέτοιο. Μωρέ. Δεν του δίνει εκπομπές, από ό,τι ξέρω. Είπα κάτι αούρια. Τώρα ήταν με εκπομπή, ήταν, δεν έδειχνε. Ξέρεις ότι ήταν 200 κιλά. Ναι. Δεν θέλεις Φουρθιώτη περιγραφή μια φορά να ακούσει ποδόσφαιρο.
Όχι, εγώ αλλά μου παρουσιάστηκε να ο Ιβάν πήγε και τον καθάρισε. Ναι. Και, μια χαρά τον βλέπω. Λοιπόν, δηλαδή, και δίπλα σχολιασμό Καρβέλα. Λοιπόν, είναι μπροστά μου παρέες. Ναι. Μία παρέα 6 κορίτσια. 6. Μία άλλη 4. 4. Από πιο εκεί 2 ζευγάρια. Αγόρι κορίτσι. Αυτή η παραλία που είναι. Αγόρι κορίτσι, έτσι. Ναι. Πιο εκεί 3 κορίτσια. Ναι. Για μπάνιο στη θάλασσα, παιδιά. Καμία. Το 1 στα 5. Σοπ. Να μπουν μέσα στη θάλασσα. Το 1 στα 5, συγκεκριμένα κορίτσια, δηλαδή αυτό πηγαίνανε μέχρι τα γόνατα και βγαίνανε. Άρα. Και από αυτές τις 1-2 στις 6 που μπαίνανε, ναι, δεν βρέχανε μαλλί. Δεν είχε ζέστη. Ναι. Εγώ έχω μία απάντηση γι' αυτό. Προφανώς η Αναστασία, για να έχει πάρει τέτοια έκφραση και τέτοια μούτρα, το έχει κάνει. Ανήκει σε αυτές. Τι σου λέει. Ρε κορίτσια, ναι, γιατί πάτε στη θάλασσα. Για να τις μιλήσεις, και μου αρέσει που ακούω. Άλλοι μιλούσαν, ναι, που είμαστε για μπάνιο. Ναι. Και την παρακολουθώ. Μια μισή ώρα σηκώθηκε μία φορά. Εσύ ρε σε βάχ, πόσες φορές μπαίνεις δηλαδή στη θάλασσα. Για πες μας λίγο. Καταρχάς, η ηρωνία να λείπει. Αν το παίρνει στη θάλασσα κάθε φορά που έρχεται το κοριτσάκι και τον παίρνει για φλαμίγκο. Εγώ, όποτε είχα χρόνο, μπήκα, ναι, κολύμπησα και μέχρι χρόνο μέσα. Γιατί και δούλευε, προετοίμαστε. Τα κακόμοιρα που είδε, που έγινε αυτό στην πάλια. Τα κακόμοιρα. Σου λέει, δεν ξέρω, πατάμε στην πάλια, καθόμαστε έξω. Όχι. Ο Γεράκο. Φοβόντουσαν, περιμέναμε τον παππού. Περιμέναμε 2 ώρες να μας πλησιάσει. Τίποτα, τζίφο. Άιντε, πάμε να φύγουμε από την αστή πάλια. Πάμε σε κανένα νησί. Γι' αυτό δεν μου τα λέει. Και αλλού. Όπου θε να σου πω. Και στην Κάλυμνο. Και στο Γερολιμένα και παντού. Και εδώ. Και εδώ. Μπαίνανε ελάχιστα, α πούμε, ή καθόλου. Ελάχιστα. Από καθόλου έω σε 2 ώρες που στην παραλία. Μία φορά για 2 λεπτά. Εγώ είδα 5.000 κόρες. Μέχρι τη μέση. Ένα μήνα στη Χαλκιδική και τα 5.000 μπαίναν στη θάλασσα. Μες στη θάλασσα, ε. Κανονικά βουτούσαν, μπαίνανε, κάνανε μακροβούτια, βγαίναν, κάνανε αυτό το ένα τ' άλλο. Ρίγανε και μια μούτζα στο, σε ένα παππού εκεί. Ήσουν εσύ έξω. Τον Ασλαμί. Ήσουν εσύ έξω. Σου λέει το κήτος είναι έξω, κάτσε που είμαι μέσα. Όχι, ήμουν μέσα. Ηρωνή, προσβολή. Κήτος, ε. Κήτος είπε, φίλε. Δεν πειράζει αυτό. Το παίρνω πίσω. Το παίρνω πίσω. Το παίρνω πίσω. Το κοιτάκι. Το κοιτάκι. Ζηλεύει, ρε. Ζηλεύει, άστονα. Λοιπόν. Μία μικρή παρατυπία. Ναι. Ξεκινάμε με μήνυμα του 887. Θουβού, εσύ μας και παρθένιασες, θα ημνηθείς και ημνήσαι. Καλημέρα σας. Στη θάλασσα δεν μπαίνουν γιατί το μαλλί είναι κομμωτηρίου και το βάψιμο δεν είναι πάντα αδιάβροχο. Λέει ο 887. Ναι, αλλά έχει πολλά κοριτσάκια που μπαίνεις μέχρι το λαιμό, ρε. Εγώ σου λέω για κοριτσάκια, ναι, με κανένα βάψιμο, ναι, τελείως εναλλακτικά, αρόκ. Δεν μπαίνουν στη θάλασσα. Παπατζηλίκη. Ή μπαίνουν μία φορά, ναι, σε 2 ώρες. Δεν το, μέχρι το την έκανε μία και το έκανε αναγωγή. Οι 8 στις 10 που μπαίνουν βουτάνε και το μαλλί τώρα. Εντάξει, μην λέμε χάζα. Έτσι δεν είναι. Παναγιώτη, είσαι τι? Καλά. Εγώ να είμαι καλά. Δεν είχε νερό στο σπίτι για να κάνουν μπαντού. Καλά, δεν λέω οι άνω των 30, ναι, που δεν βουτάνε κεφάλι ή 9 στις 10. Καταρχάς, κλασικό ρε. Κοριτσάκια στυλά τα παρέα εναλλακτικά ροκ τέτοια. Μέχρι τη μέση. 3 κοριτσάκια μέχρι τη μέση και μιλάνε. Πλάς, γιατί έχουμε αυτό βασικό θέμα σήμερα. Για τα καλοκαιρινό, ρε, κατάλαβε. Καλοκαιρινό, Σεπτέμβριο έχουμε. Είναι βασικό θέμα. Πότε το βάλω αυτό, ρε, όταν λείπει ο κόσμο. Τι, το βάζα 19 Αυγούστου. Ήταν όλοι σε άδεια. Κάτι για τον Άρη. Σεπτέμβριο. Ρωμανίστα. Ξεκίνησε ο Τρούλινγκ με τον Τρέλινγκ. Όλοι λένε. Τώρα βάλω και έλειπε. Όλοι λένε οι καλύτερε διακοπέ του Σεπτέμβριο, αλλά κανεί από αυτού που το λέει δεν πήγαινε Σεπτέμβριο διακοπέ. Πάει το καλοκαίρι εδώ πέρα στην Πάπα και πήγαινε Σεπτέμβριο. Καλά, μου επιτρέπει. Μ' αφήνετε τώρα να φύγω 2 μέρες τώρα. Φύγε. Ανάθεμά με φύγει. Να τη κολλήσω. Με παιχνίδια εδώ πέρα στην Ελλάδα ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Να κολλήσω Σάββατο Κυριακή. Να λήξω 2 μέρες εδώ. Πάλι. Μπορώ. Όχι, χρόνο ξέρει θα κάνει. Δεν θα πάρει καθόλου, θα πάρει όλο το Σεπτέμβριο. Θε. Όλο το Σεπτέμβριο. Ναι. Τα ακού τι λέει. Τι λέει. Τα ακού τι λέει. Τι λέει. Εσύ λε, ναι, φύγε. Ο άλλο τα ακού τι λέει. Πάλι. Καλά, το ζητά να φύγει το Σεπτέμβριο όταν ήδη έχει φύγει. Από τώρα λοιπόν σου δίνουμε άδεια όλο το Σεπτέμβριο του χρόνου. Πονήρο πατρινιά. Φεύγει. Είδα λες. Είσαι εσύ μια πατρινιά. Να πάμε την τέτοια επένδυα αυτή. Και να πάμε μαζί μια εβδομάδα. Μόνο μια εβδομάδα είμαστε μαζί. Και να πάμε στο κατρό. Σεπτέμβριο διακοπές. Το πόδι μου το κάνει. Το κόλλος μου μπορεί. Θα πας Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο μέσα στην πόλη και θα πας Σεπτέμβριο διακοπές. Άσε ρε κατοντήρι. Άσε με τώρα. Οι καλύτεροι διακοπές. Δεν πάω ρε φίλε και Ιούνιο και Σεπτέμβριο. Το πόδι μου πονάει, το χέρι μου πονάει. Πετάει αλήθεια. Τώρα σε διηγητικό. Πρέπει να φύγω. Το χαμίνι. Πρέπει να φύγω 20 Ιουλίου, πρέπει να φύγω 20 Ιουλίου, να λείπω 5 Αυγούστου, να λείπω και 10, να λείπω και 15, να λείπω και 25, να λείπω και 35. Τρεις φορές και 95 φορές. Από κόκκι τελειώνει ελός.
Ποια λέξη είπε τρεις φορές. Που αρχίζει από κόκκι και τελειώνει σε λόγο. Τρεις φορές την είπε. Να ξέρεις. Άμα έρθει εσουρού, να ξέρεις έτσι ποιος είναι. Όλο αυτό σκέφτεσαι. Έτσι και βρέξεις κατά λάθος. Μαλή κοπέλας στο πρώτο πόδι, έφυγες κατευθείαν για το τρίτο. 8-8-7 από σήμερα θέλω να γίνω κολλητός σου. Στο Άγιο. Α, πριν τον έκραζες όμως. Ψουν! Τον 8-8-7. Ψουν! Λάθος κάνεις. Άλλο είπες πριν. Είσαι χαζός, αγόρι μου. Τον ύμνησα. Στη θάλασσα δεν μπαίνουν γιατί το μαλίκι είναι κομμωτήριο. Δεύτερο μήνυμα είναι αυτό που στέλνει. Και αυτό είναι το δεύτερο τώρα. Ναι. Και λέει, έτσι και βρέξει κατά λάθος μαλλί κοπέλα στο πρώτο πόδι, έφυγες κατευθείαν για το τρίτο. Όχι ρε εσύ, ο Τσαλτίδης τις είδε. Μπαίνανε όλες και μπαίνανε μέσα στο με το μαλλί μέσα, αφού τις είδε ο Τσαλτίδης. Γιατί λες ψέματα εσύ. Χαζέ 8-8-7. Στο Τσαλτίδη όλες εκεί μπροστά βουτούσαν. Μια που είσαι στο 8-8-7, εγώ είμαι στο πολύχρονο από το 87. Ναι. Γιατί εγώ όταν πήγα πολύχρονο. Το ευρωμπάσκετ το πήραμε χάρη στη εισβολή του Καμπούρη. Είναι φυσιολογικό να έχει πάει νωρίτερα γιατί είσαι 72 χρονών. Ναι, όσο είμαι, ναι. Και ο συγχωρεμένο ο παπά μου από πάνω πρώτο πήγαινε, όντω. Άλλο βουτούσαν τότε. Τι? Τότε βουτούσαν όλε και γυναίκε και όλε οι κοπέλε. Ξαναλέω λοιπόν. Τη γενιά μου οι κοπέλε. Όλοι μπαίνουν κανονικά στη θάλασσα με εξαίρεση εσένα. Όχι, τώρα το πιστεύω. Δεν μπορεί να τα βγάζει το μυαλό του αυτά. Καλά, εσύ, γιατί να το πω, για λέω ψέματα, για ποιο λόγο. Γιατί είσαι παθολογικό ψεύτη. Να σου πω κάτι. Είναι βασικά πάνε για την ηλιοθεραπεία και για να δείξουν τον κορμί του. Χρήσανθε, πάνε βασικά για την ηλιοθεραπεία. Και για να δείξουν τον κορμί του. Εγώ αυτό κατάλαβα. Τον ήλιο κάθεσαι. Ακόμη και κορίτσια πολύ. Θα πάμε στο διάλειμμα. Θα πα, θα δει, θα ανοίξει Μύκονο TV. Ο ορισμό είναι το μαλλί, το νύχι, το να δείξουν να κάνω κτλ. Θα δει ότι όλε. Μπαίνουν στη θάλασσα για δευτερόλεπτα. Στέκονται μέχρι εδώ, να φανεί το μήπο τώρα την αφανή. Ναι, και κουβεντούλα. Μπαίνουν μέχρι. Πλατσουρίζουν λίγο. Μπαίνουν, πλατσουρίζουν. Μπαίνουν μέχρι το λαιμό. Τώρα που το σκέφτομαι και βγαίνουν. Άστο ρε Παναγιώτη, φρίκαρα το καλό. Εσύ. Απλά σε τόσο έντονο βαθμό το είδε, δηλαδή το παρατήρησε. Βρε μάτια μου, θα πήγαινα σε παρέα. Ειλικρινά. Δεν πήγε σε πολλά μέρη. Είναι φυσιολογικό όταν βλέπει τον Άρη πρώτο στη βαθμολογία να ασχολείσαι με το μαλλί και το λοκό. Break. Καλημέρα. Σεπτέμβριο είναι η νούμερο 2. Break. Break. Νούμερο 1 διακοπέ 10 με 20 Ιουλίου. Break. Λιγότερο κόσμο, μεγάλε μέρε. Ξεκούρα στο σέρβις. Break. 509 είσαι αδερφός. Έτσι, break. Ναι, έτσι ναι, μπράβο. Ναι. Ιούλιο να πάω. Όχι Σεπτέμβριο όμως. Συγγνώμη, όταν κάνατε θα φάω Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και θα πάω. Μισό λεπτό. 4 Σεπτεμβρίου θα πάω στην Αμοργό. Μισό λεπτό. Είσαι παλαβός. Μισό λεπτό. Είσαι το παλαβός. Όταν κάνατε μαζί εκπομπή, break είχε η εκπομπή. Οπότε θέλουμε να κάνουμε. Δεν κατάλαβα. Πάω και σε ρεβλί, οπότε δεν πας για διάλειμμα. Κατάλαβες. Τρεις διπλές για Γιάννη πάρει ο Απόστολος. Πάω και ένα κουζάκι για τέτοιο. Για τον παντελάκι που ανέφερα χθες το. Break. Τρεις διπλές απόψε Γιάννης Πάριος θέατρο δάσους από την Τρόικα. Εφέρει όνομα επώνυμο δίπλα Πάριος αποστολή στο 54-526. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει αυτό. Ξεκίνησε ήδη να σχηματίζεται ένας μικρός μηνυματικός χήμαρος στην οθόνη του Λίμπερου. Έχει να κάνει σαφώς και με την επιστροφή του Παναγιώτη Παπαδόπουλα. Α. Το ερώτημα ισχύει από ΕΨΕ. Πόσες μέρες θα αντέξει ο Παπαδόπουλας με Τσαλτίδη και Ασλαμή. Η Media Mart είναι κοντά μας. Κάποτε με μια τηλεόραση 32 ίντσων νόμιζες πως έχεις το γήπεδο στο σπίτι σου. Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει και υπάρχουν τηλεοράσεις, τα γήπεδα δεν άλλαξαν, οι τηλεοράσεις αλλάξανε, και 49 και 60 και 65, ακόμη και 88 ίντσων. Και θέτω το ερώτημα, πώς θα μεταφέρεις την τηλεόραση και πώς θα κάνεις την εγκατάσταση για να δεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό υπερθέαμα? Τα πράγματα είναι απλά. Πας στη Media Mart, παίρνεις τηλεόραση και μετά ζητάς να σου κάνουν μεταφορά και εγκατάσταση όπου και αν επιθυμείς, ακόμη και στην τουαλέτα του σπιτιού σου. Και μην ξεχνάς, για όλες τις υπηρεσίες, ένας είναι ο προορισμός. Media Mart! Γιαβορίδη, Γιαβορίδη, έλα βάλε βρε τη σίτα μες στο σπίτι. Γιαβορίδη Σπύρος, πλυσέ σίτα για όλες τις πόρτες, προσαρμόσιμη σε όλα τα μεγέθη, μόνο με 120 ευρώ. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης ειδικά εξαρτήματα ασφαλείας για κουφώματα και μπαλκονόπορτες, πόρτες εσωτερικές και θωρακισμένες, κλειδαριές ασφαλείας και ελληνικές σίτες όλων των ειδών, προσαρμόσιμη σε όλα τα μεγέθη. Αυτός είναι ο Σπύρος, ο Γιαβορίδης. Μαργαριτόπουλο. Μαργαριτόπουλο μετά είναι, δεύτερη ώρα. Εντάξει, λοιπόν, τρεις διπλές προσκλήσεις.
από την Τρόικα και τον Λίμπερο της καρδιάς σου. Αλήθεια. Ούτε μία, ούτε δύο. Τρεις διπλές προσκλήσεις για το μεγάλο live του Γιάννη του Πάριου απόψε στο θέατρο Δάσους. Ώρα 9 το live ξεκινάει. Άντε 9 και 3. Οι νικητές μέχρι τις 8 να είναι εκεί για να παραλάβουν τις προσκλήσεις τους. Έτσι, οι οποίες είναι, τονίζουμε, διπλές. FM και NO. Όνομα επώνυμο. Δίπλα γράφεις Πάριος, αποστολή στο 54-526. Καλημέρα! Καλή αρχή, μάγκες. Ιδιαίτερους χαιρετισμούς στο μεγάλο πουλέν μου, Παπαδόπουλα. Αγάπη μόνο. Καλημέρα, ο λατρεμένος ο Θουβού. Θουβού. Θουβού, Θουβού και αυτός ο αγάπη μόνο, οι δυο τους, ναι. Αγάπη μόνο. Ο Θουβού ζούσε για επιστροφή Παπαδόπουλα. Α, ναι. Ήταν δίκαιο, έγινε πράξη. Πράξη. Δεξιός ο παδός Άδωνη Γεωργιάδη. Ο παδός του ΠΑΟΚ. Λάτρης των κυριών 35 με 48. Μάριε, θέλω γνώμη για Ελένη Βεργέτη, την ηθοποιό και Μίνα Ορφανού. Ένα-ένα. Ποια είναι αυτή. Ένα-ένα. Άρα αυτός είναι. Περίμενε. Εννοεί τον εαυτό του, Χρήστα, δε. Προφανώς. Έτσι, λέει ότι δηλαδή είναι δεξιός ο παδός Άδωνη Γεωργιάδη. Ο παδός του ΠΑΟΚ. Φίλε, τα κακά όλα πάνω. Φυσιολογικό. Έλα. Και λάτρης των κυριών 35 με 48. Τις λιγουρεύεσαι. Εδώ είμαι μαζί σου. Εδώ είμαι μαζί σου. Άνω των 40. Άνω, είμαι μαζί σου. Καμινόπαυση. Μάριε, θέλω γνώμη για Ελένη Βεργέτη. Αναστασία, βοήθησε μας λίγο. Ποια είναι η Ελένη Βεργέτη? Δεν την ξέρεις, Ασλάβη. Είναι δυνατό. Για βάλε λίγο να δούμε. Είναι Ελένη Βεργέτη, συγγνώμη. Προφανώς την ξέρω βατσικά. Και άλλη, πώς την λες, βάλε λίγο τώρα να δούμε τι θα κάνει. Μίνι Κούπερ, πώς την λες. Και για Μίνα Ορφανού. Με Μίνα Ορφανού. Δηλώνω ερωτευμένος. Ποια είναι αυτή, ρε? Δηλώνω ερωτευμένος. Είναι ποιος? Ο άλλος ο Βλάκας γελάει. Είπε ο Βλάκας τη βλακεία και ο πιο Βλάκας γελάει. Με Μίνα Ορφανού. Εγώ είπα βλακεία. Εγώ είπα βλακεία. Είναι ποιος, λέει. Η Μίνα Ορφανού. Α, ο γιος του φίλου. Ναι, 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 ωραία κοπέλα. Πολύ ωραία κοπέλα. Τέτοιο, έκανε επέμβαση και έγινε γυναίκα. Ναι, την ξέρω, την ξέρω. Τι? Ναι. Ναι. Ηθοποιός. Μπορεί και να την. Η οποία παίζει την. Πώς λέτε, τη Στρέλα. Η οποία παίζει στη Στρέλα και πήρε το βραβείο από τους Έλληνες ηθοποιούς παμψηφί. Ναι. Καλά, δεν είπαμε, τη το απένει με ο Αντώνης Καφετζόπουλος. Άντε, ρε. Παίζει καταπληκτικά. Άρα στο πάω, πολύ μυαλό και ωραία γυναίκα. Μπράβο. Όμορφη γυναίκα. Μισό λεπτό, μισό προσωπικά λεπτό, από μισό Αναστασία λεπτό. Προτιμώ Μίνα Ορφανού. Οι Έλληνες ηθοποιοί δώσαν βραβείο. Και επειδή δώσαν λοιπόν δηλαδή, το βραβείο που πάει να πει κάτι. Πώς τη λένε, Σπέκτρα από την και οι Έλληνες. Στρέλα. Α. Και οι Έλληνες διαιτητές δώσαν στον τέτοιο, να σα πάθα. Τι πάει να πει δηλαδή. Καλό. Ωραίο. 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 Ναι, έχω δει. Στρέλα. Ναι, ναι. Η ταινία αυτή είναι ωραία. Την είχα δει και στη συνέντευξη. Η σκηνή εδώ που έμεινε. Ταινιάρα. Πω, ναι. Εκπληκτικό το σενάριο. δεν είναι ένα σενάριο το οποίο είναι φοβερό. Ταινιάρα. Εκπληκτικό. Του Πάνου Κούτρα. Είναι το αγοράκι. Φεύγει το αγοράκι. Του Πάνου Κούτρα. Πάει στην Αθήνα. Ναι. Αλλάζει φίλο το αγοράκι και βγαίνει ο μπαμπά στο φυλακή που είχε σκοτώσει τη μάνα τη. Και έτσι κι έτσι. Γιατί είναι αυτό ο μπαμπά. Τον γιο του δηλαδή. Το γιο, ναι, ναι, ναι. Πολύ ωραίο σενάριο. Το βλέπει και ανέβει. Ό,τι κοροϊδεύει, βρε το λούζε. Στρελά είναι, στρελά είναι. Ο μπαμπά σα. Λίγο δύσκολο να το λουστεί. Παναγιώτη, ό,τι κοροϊδεύει, βρε το λούζε. Εσύ δεν μπορεί καν να λουστεί. Ελένη Βεργέτη, ωραία κοπέλα. Νομίζω πες να δει και στο θέατρο αυτή κάπου. Ωραία κοπέλα, Ελένη Βεργέτη. Τι διαλέγει ένα ποίημα. Για τη Λάιφο, κάτι τέτοιο. Εξαιρετική είναι η Ελένη Βεργέτη. Όμορφη κοπέλα. Ναι. Όμορφη κοπέλα. Μπράβο. Ποιο είναι το μήνυμα, 887, ποιο είναι. Το παλικάρι από τον Κοινόδοντα. Ναι. Έχει φύγει και Γερμανία, νομίζω αυτό. Κοινόδοντα, διατρό. Καταπληκτικό παιδί. Καταπληκτικό παιδί. Τι? Πολύ καλό ηθοποιό και τα λε συνεντεύξει. Mm. Α, Στάικο Βεργέτη. Α, από το Ελένη Βεργέτη. Έχει βγάλει και το, και το Στάικο. Και εδώ. Ποιο το στείλε το μήνυμα αυτό, Μαρία? Νομίζω 263. Εντάξει, μπορείτε να μπείτε στα μηνύματα ξανά. Νομίζω. Ναι. Ωραία. Και... ωραία. Ναι, φίλε 263, για να σου αρέσει η Βεργέτη, φαντάζομαι η Βεργέτη από σένα ιδεολογικά πρέπει να απέχει κοπέλα παρασάγκας. Από ό,τι την κόβω δηλαδή και το χώρο που κινείται. Καλημέρα Ελευθερία, καλημέρα Αλκμίνη, να είστε καλά. Αν του αρέσει μια κοπέλα, είναι με, αν και είναι δεξιά ή αριστερή. Όχι, άλλο αυτό. Λίγο σαν ύφο, σαν στυλ μου κάνει εντύπωση. Έχει δίκιο σε αυτό. Εντάξει, δηλαδή δεν είναι η Ελένη Βεργέτη το μέσο κορίτσι που αρέσει εδώ εσένα, σε οπαδό εδώ του Άδωνη Γεωργιάδη. Αρέσει η Λαγκάρτ με αυτή την αμφίεση. Και αυτή τη μάπα που έχει και σ' αρέσει η Λαγκάρτ. Η τέτοια του Γάλλου Πρωθυπουργού, σ' αρέσει. Αρρώστη. Πλάκα μου κάνει. Η Μπριζίτ. Μπριζίτ, πεθαίνω. Γυναικάρα.
Γυναικάρα. Σου ξυπνάει και όνειρα. Δεν ταιριάζατε, έτσι, στα 60 τη φοράει τζιν νούμερο 22, νούμερο, νούμερο 27. Η κόρη είναι πάρα πολύ. Κάνω εκπομπή με. Η κόρη τη είναι πάρα πολύ. Η κόρη. Η κόρη τη δεν θυμάμαι. Κάνω εκπομπή με δύο θειασότε των Γκράνη. Βάλε μου λίγο εσύ η κόρη. Ήταν στην ορκομοσία. Κατερίνα Σαπακώστα. Φιλέ. Κοράκλα λέει, κάτσε καλά. Λοιπόν, γυαλιά ηλίου θα δώσουμε να βάλω το κουιτσάκι. Βάλω το κουιτ. Ωραία. Ποιο είναι πρώτο στην βαθμολογία. Στον πρώτο. Αμφιβάλλω να δοθούν απαντήσει πολλέ, αλλά ναι, θέλω να δω πόσο πάω και είσαι. Αν πει και πρώτο, θα πει. Πόσο πάω και είσαι. Ναι. Πόσο πάω και είσαι. Πριν φύγει ο Παντελάκη από τον ΠΑΟΚ, εκεί το καλοκαίρι του 84, ένα χρόνο νωρίτερα, τουλάχιστον ένα χρόνο νωρίτερα, τα σπορ του Βορρά και ο Μπούζα, μεγάλο πολέμιο πέρα από του οπαδού του ΠΑΟΚ, τη Θήρα 4 κτλ. Το χαρακτήριζαν κάπω. Δεν αναφέρουν το όνομα Παντελάκη, ούτε λέγανε ο πρόεδρο του ΠΑΟΚ. Ο Τάδε. Μία λέξη. Ο Μίμη το έλεγε αυτό. Στην εφημερίδα, ρε παιδί μου. Ποιος Δημήτρης. Όποτε έβγαινε η εφημερίδα, δεν αναφέρονταν. Ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ δεν έλεγε, ας πούμε, ο Παντελάκης, ο Τάδε. Ήταν καλά μαζί του ή. Τι. Ήταν όχι, φίλοι. Ρε, όχι, είχαν τέτοιο. Είχαν θέματα. Είχαν κόντρα. Χαρακτήριζε η εφημερίδα τον Παντελάκη με ένα συγκεκριμένο. Ούτε φαλακρό, έτσι, άντε, γιατί πολλοί θα πούνε, ρε παιδί μου, ένα φαλακρό. Μίλε, άστα, να στείλουμε. Μίλε έτσι, εντάξει, ναι. Άστα να στείλει τι θέλει. Ναι, το εσύ βάζει το τέτοιο. Εντάξει. Στον πρώτο που θα απαντήσει σωστά, πρώτο, έτσι. Ναι, 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 στον πρώτο. Ναι, ναι, ναι. FM κενό. Αυτό γινόταν τουλάχιστον για ένα χρόνο πριν φύγει ο Παντελάκης, έτσι. Ναι, ναι, ναι. FM κενό, απάντηση, αποστολή στο 54526. Η πρώτη σωστή απάντηση είναι από κυρία, είναι από κύριο. Καβατζόνι, ζευγάρι γυαλιά ηλίου από το Opticon Express. Να πούμε κάτι. Όλοι οι χαμένοι της κλήρωσης του Πάριου καβατζώνουν δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ από τα Opticon Express. Δηλαδή στέλνεις για Πάριο. Δεν κέρδισες, μία δωρεπιταγή είναι δικιά σου. Πηγαίνει σήμερα μετά τις 2 σε κάτι από το Opticon Express και λες: ορίστε, εγώ δωρεπιταγή κέρδισα, έτσι με λένε. Τέλος. Δεν τη δείχνεις. Το ονοματεπώνυμα, τα στείλει η Μαριλής. Εντάξει. Έκανα και μπλουζάκι Παντελάκη, θα το δεις αύριο. Τώρα μας έχω ικανούς να βάλουμε 1000 θέματα. Επειδή ναι, ο Άρης είναι πρώτος, βάζουμε διάφορα θέματα για να το ξεχάσει ο κόσμος. Αυτό, αυτό, να πούμε και αυτό με τα ξενοδοχεία Μάρη που λες, μπορούμε να πούμε. Με τα παιδιά που τρέχουν, δεν ξέρει. Είναι έλλειψη τιμωρία. Και δεν λένε ότι ήταν προβοκάτσια. Ήταν μάλλον ο παδός του. Προβοκάτσια ήταν. Προβοκάτσια ήταν. Έτσι λέω. Αφού ήταν προβοκάτσια η φωτοβολίδα, γιατί τον πλακώσατε στο ξύλο, τον πετάξετε έξω. Μπορείς και ξέφυγε. Και αυτοί που μπήκανε, αυτοί που μπήκαν στο γήπεδο, στο ταρτάν γύρω-γύρω για να πλακωθούν με τους πανιόνιους. Δεν μπήκανε, μαζέψε τα πάνω, αν πρόσεξες. Ποια πάνω. Πού είχαν, 70 άλφος μπροστά. Ναι, ναι, νωρίς τα μαζέψανε. Και τότε γιατί υπάρχουν φωτογραφίες που τους κρατάνε έτσι. Εσύ πρώτα απ' όλα στο Καφτατζόγλου, έτσι. Αλλά δεν το είδες όλο το παιχνίδι. Φωτογραφίες και βίντεο υπάρχουν. Θα σου δείξω το με τη φωτοβολίδα. Α, στο βίντεο δείξω αυτό με τη φωτοβολίδα. Αυτό δείξω. Καταρχήν δεν είναι μία. Παραπείς. Είναι δύο. Ναι. Τι παραπείς. Ναι. Παραπείς. Κάτι. Το βίντεο. Ναι, 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 ναι. Καλά, το έχει μπλέξει, άστο. Ναι. Καλά, καλά είμαστε με τον Μπατζόγκο. Παραπίσει. Χρήσατε. Λίγο το βίντεο δείξα μου. Το βασικό θέμα, μην ξεχνάτε, τα βασικά θεματάκια μάλλον. Έτσι. CR6,5 ή αλλιώς Κριστιάνου Ρουνάλντου θα πετύχει γκολ στο καμπιονάτο μέχρι να γίνει πρωθυπουργός ο Κώστας Καραμαλής ο νεότερος. Στα παπάκια του. Άμα θέλει, έρχεται και γίνεται πρωθυπουργός στην Ελλάδα ο Ρονάλντο. Ποιος θα έρθει εδώ, Κριστιάνο. Θα πάρει 1%. Τι θα πάρει. Τι λες, εδώ. Εδώ βγήκε ο Τσίπρας πρωθυπουργός. Και είναι υπουργός ο Καμένος. Άμα έρθει ο Κριστιάνο. Έχει γίνει ατύχημα. Κωνσταντινοπολίτικα. Μποτιλιαρισμένοι. Μην ανεβείτε στο περιφερειακό. Παιδιά, έχουμε ένα γερό, δυνατό τροχαίο στον περιφερειακό. Ή στο Φίνικα που είπε. Στα Κωνσταντινοπολίτικα. Στα Κωνσταντινοπολίτικα. Εντάξει. Ναι. Με κατέθεση προς τον Φίνικα. Ναι. Και υπάρχει τεράστιο κυκλοφορικό πρόβλημα. Λοιπόν, ναι, ήδη πόλη είναι από σήμερα που γίνεται χαμός. Όσο πλησιάζουμε στα γέννη της έκθεσης, γίνεται χαμός. Το Λέσι δεν παρουσιάστηκε εκεί πέρα ο Ρονάλντο επειδή τιμήθηκε ο Μόντριτς ο καλύτερος παίκτης για φέτος. Α, ήταν σε αγώνα τη Ρεάλ. Πώς θα πάει, Ρεσί. Τι είχε αυτό υποχρεώσει, πώς θα πάει. Όχι, στην κλήρωση που έγινε το Champions League. Τιμήσαμε. Α, για την κλήρωση. Ναι, ναι, ναι. Εγώ λέμε που του τίμησε η Ρεάλ μέσα στον αγώνα. Άλλο αυτό. Ναι, πώς θα πάει. Ναι, εκεί δεν νόμισα. Ναι. Το λες. Εντάξει. Λοιπόν, και σχολιάστε το ότι τα νέα κορίτσια βγαίνουν κούκλες στην παραλία, αλλά δεν βουτάνε στη θάλασσα. Ή εντάξει, βουτάνε για πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Αλλάζει τώρα σιγά-σιγά. Όχι, δεν αλλάζω, αυτό είπα. Όχι. Δηλαδή, αν είσαι στην παραλία 2,5 ώρες και βουτήξεις σύνολο 3 λεπτά, δεν βουτάς, ρε φίλε. Τι να κάνουμε, αυτό δεν μπορεί να βουτάνεις εκεί. Εντάξει. Εσύ χρησιμεύεις για σημαδούρα. Και επίσης, αν να μας πει κάποιος πόσες μαϊμού πετσέτες Ferrari πουλήθηκαν το καλοκαίρι αυτό στα 3 ποδάρια της Χαλκιδικής. Και στα 3 ποδάρια. Βάζω και το Άγιο Όρος μέσα. Κάθες βλέπεις Φόρμουλα 1. Στη Μόντσα τώρα δεν βολεύει, δεν είδα. Αλλά πολλές φορές. Δεν θα κάτσει, πούμε, το πρωί, ας πούμε, που δείχνει 11 η ώρα, ξεκινάνε. Με... Αν βολεύει, καμιά φορά έχω δει και όλο τον αγώνα. Όλο! Αμάν, δείξτε το. Ούτε γκαζιά μπορώ να δω.
Τα παιδάκια τα βλέπει εδώ δίπλα που έσκασε η φωτοβολίδα. Καλαμπόκι έχει εκεί. Καλά, παιδάκια μικρού μεγάλου δεν χρήσατε, δεν κατάλαβα. Καλαμπόκι και μεγάλο. Τώρα βάζει το βίντεο ο Χρήσανθος να δούμε την ιστορία με τη φωτοβολίδα στο Πανιόνιος ΠΑΟΚ. Και περίμενε μετά εδώ να δεις πως κατεβήκαν να μαζέψει τα πανό τα παιδιά. Ναι. Ωραίο ραδιοφωνικό αυτό που κάνετε. Το είδατε, το είδες Μάρια. Το είδα, ναι. Τη φωτοβολίδα. Ναι, ναι, το είδα. Το είδα. Άμα σου βάλω και ήχο να ακούσει. Πλησιάζει και ασθενοφόρο. Και τώρα θα κατέβουν να μαζέψει τα πανό, λέει και ο Παπαδόπουλος τα παιδιά. Και τα λοιπά. Αλλά είναι μεταξύ τους τώρα. Αυτοί εδώ πέρα κάποτε τα. Τα κοιμιάζανε για κατά το Άρεος. Είστε φίλοι με τους Πανιώνιους. Καλημερίζουμε τον... Επειδή βγάλαν σύνθημα ή για άλλο λόγο. Καλημερίζω τον Μάριο από τους Πάνθυρες. Γουστάρω τον πιο εκδρομικό λαό της Βορείου Ελλάδος. Ο πιο εκδρομικός λαός της Βορείου Ελλάδος. Είναι ο Πανιώνιος. Τι είπε, ο Πανιώνιος, δεν το κατάλαβα. Ξέρεις να ξέρεις τα γατάκια μερικές φορές, ορμάνε τα κοτόπουλα. Να ξέρεις. Είπες κοτόπουλο τον οπαδό του ΠΑΟΚ. Εγώ είπα τον ΠΑΟΚ. Άκουσες να λέω ο οπαδό του ΠΑΟΚ κοτόπουλο εγώ. Εγώ είπα τα γατάκια. Δεν είμαι σαφής. Τα γατάκια. Τον έφερες τώρα σε δύσκολη θέση τον Παναγιώτη. Εντάξει. Τα γατάκια. Αν θες το συνεχίζω αυτό που είπες. Ορμάνε στα πουλάκια. Στα κοτόπουλο δεν έχει σημασία. Αλλά το κοτόπουλο μπορεί να σκύψει στο χώμα και να πάρει σκουλικάκια το φάει. Τι μπει, κατάλαβε. Μπορεί να πάει και έτσι δουλειά. Το κάνα πουλάκι. Άμα όμω το σκουλικάκι. Το ερπετό εννοεί αυτό που έρπει. Ναι. Ερπετώνει και ο κροκόδηλος όμως. Εντάξει. Να το κάνει το κοτόπουλο φίλο και φτερό. Α, δεν ξέρεις τι είναι, μπορεί να είναι βόας. Ο πάλι να σε κάνει. Να ξέρεις, το ερπετό μπορεί να είναι σκουλικάκι. Όπως δεν σε κάνει. Μπορεί να είναι βόας, σε πνίξει. Όπως σε πνίγει ο Πάο όταν ανοίξει την Τούμπα τα τελευταία 17 χρόνια. Κατάλαβες τι γίνεται. Όχι, αυτό είναι ανάποδα. Ναι. Ο Άρης έχει κερδίσει τα τελευταία 18 χρόνια στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει κερδίσει τον Άρη του Χαριλάου. Έχεις δίκιο. Μαρία. Αφού τα τέσσερα λείπει. Τι. Θα δούμε φέτος. Έλειπα, ρε φίλε, τι να κάνουμε. Πήγα διακοπές σαν τον Μάριο. Συγγνώμη, εδώ είναι ο πατή των φιλοξενωμένων. Έλα τώρα, αυτό θα βλέπουμε. Άντε, βάλε μήνυμα. Εδώ κάτω είναι που έχουν κατέβει τα παιδιά για να μαζεύουν τα πανό. Αυτό βέβαια ότι κάνανε εισβολή στο. Ένας μεμονωμένος και 20 φίλοι του. Ναι, μπήκα να τον τραβήξω πίσω. 20 μεμονωμένοι. 20 μεμονωμένοι. Πού πας ρε φίλε. Δεν πειράζει. Να μαζέψω το πανό του είναι καλό. Άμα ήταν του Άρη, θα έπαιρνε τη θέουσα. Το πανό της Τουμπάρα. Θα έπαιρνε τη θέουσα. Να μαζέψω το πανό των Μακεδόνων. Αλήτες και να μαζέψω το πανό της Μηχανιώνας. Άμα ήταν του Ηρακλή, αν έχω αυτόνομοι και τι είναι αυτά που κάνουν και διαλύουν τον Ηρακλή και τα λοιπά. Εδώ τώρα. Φιλέ, φανελάρα σου αυτή. Φανελάρα. Η νέα σου φανέλα είναι. Θυμίζει λίγο. Και μαύρη και ωραία αυτό που κάνουμε. Έτσι, ωραία. 5 λεπτά έτσι συζητάμε και δεν καταλαβαίνει ο κόσμος τι λέει. Αμερικάνια, βλέπουμε την νέα εμφάνιση και το Λάκι Τζόνς που σέφτισε για να έρθει στον Άρη. Μπράβο το παιδί. Φαντάζομαι Λάκι Τζόνς, γύρω πατάρα και τι. Για να καπαρώσει την 5η θέση φέτος. Τι. 7η και 1η. Δηλαδή εσύ που βγήκε 4ο, 3ο, βγήκε σε καμία σημασία. Α, είπα, μήπως έγινε. Μηνύματα, Μάρια. Πήγαινε στα μηνύματα. Λοιπόν, για πάμε στα μηνύματάκια. Εσύ χρυσή. Ζηλεύεις που έχει τέτοιο σώμα ο Κριστιάνο, ε. Εγώ. Και εσύ δεν έχεις. Τρελός, ρε. Α, παιδιά, να πω κάτι. Πάμε σε break να ανοίξουμε και γραμμές. Λέω τώρα εγώ. Ναι. Πάμε σε break αμένα να ανοίξουμε και γραμμούλες. Να μην το τρώμε, κρίμα είναι. Να μην το τρώμε, κρίμα είναι. Λοιπόν, δώσε εσύ, ρε παλικάρι. Δώσε εσύ μια media mark. Γιατί ολογώ τη λέω και είναι άδικο. Ποιες είπες, τις δύο πρώτες είπες. Εγώ είπα εδώ και εδώ. Α, ωραία. Τότε εγώ θα πάω εδώ, φίλε. Μπράβο. Θα πάω σε αυτό. Που δεν ξέρετε τι είναι, αλλά όταν το μάθετε με τη βοήθεια της MediaMark θα βλέπετε αλλιώς τηλεόραση. Πώς. Διότι η MediaMark παρουσιάζει την πρωτοποριακή υπηρεσία TV Calibration. Με το TV Calibration βλέπεις απόλυτα ρεαλιστικά χρώματα και απολαμβάνεις στο maximum τις δυνατότητες της τηλεόρασής σου. Αν λοιπόν αποφασίσεις να πάρεις μια καινούργια τηλεόραση, ναι, τότε αξίζει να την απολαμβάνεις στο maximum. Εξειδικευμένη τεχνική θα αναλάβουν να ρυθμίζουν τη τηλεόρασή σου για να έχεις απόλυτα ρεαλιστικά χρώματα, σαν να είσαι μέσα στην εικόνα. Έτσι. Άλλο το κίτρινο της Wolves και άλλο το κίτρινο του Άρη. Έτσι, σωστό. Ναι. Μάθε λοιπόν περισσότερα για το TV Calibration σε ένα κατάστημα MediaMarkt και μην ξεχνάς για όλες τις υπηρεσίες είναι ένας ο προορισμός. MediaMarkt.
Επιστροφή στο στούντιο για την Τρόικα. Επιστροφή εδώ δρυμύτερη μαζί με την Αναστασία. Πάντα ο ηχολήπτης είναι αναπόσπαστο στο κομμάτι αυτής της εκπομπής. Σημαντικά θέματα, τα μπικίνι των κοριτσιών. Αν βρέχουν τα μαλλιά τους και τα νύχια τους. Αυτά είναι θέματα. Γραμμές ανοίγουμε. 500 ανιά λίγο στο φάγαμε το μηνυματάκι. Το διαβάζουμε και πάλι. Που λες καλημέρα. Σεπτέμβριο είναι η νούμερο 2. Διακοπές. Νούμερο 1 είναι 10 με 20 Ιουλίου. Άνω κάτω τελεία. Λιγότερος κόσμος, μεγάλες μέρες. Ξεκούραστο σερβις. Πρέπει να υπάρχει συνέχεια. Στείλ την αν θέλεις. Αυτό το δέχομαι. Μαζί σε όλα έχεις δίκιο. Σε όλα. Okay. Τεράστια διαφορά, πραγματικά. Τεράστια διαφορά. Λοιπόν, έχει κάτι σημαντικό να σας διαβάσει όμως ο Χρήστανθος ή ο Ασλαμής. Μετά. Ο διαγωνισμός τρέχει. Τρεις διπλές προσκλήσεις για το live του Γιάννη Πάριου απόψε στο θέατρο Δάσους. Ούτε μία ούτε δύο. Τρεις διπλές. Αν είσαι Αργιανός, στείλε τέτοιο. Αν είσαι Παοξής, θα δίνει τζάμπα. FM κενό, όνομα, επώνυμο, δίπλα γράφεις Πάριος, αποστολή στο 54526. Διαμαντής Catering είναι κοντά μας. Αναλαμβάνει από πάρτι ενός ατόμου, πάρτι μοναξιάς που λέμε, μέχρι ένα παγκόσμιο συνέδριο έως και 3.000 άτομα. Έτσι. Ακόμη και 4.010 να είναι, δεν θα πει όχι. Ναι. Επαγγελματίες σεφ δημιουργούν το μενού που επιθυμείτε και προσφέρουμε επίσης ως Διαμαντής Catering τραπεζοκαθίσματα, θέρμαση αν χρειαστεί, δροσιά αν χρειαστεί, ηχητική κάλυψη, φωτισμό. Διαμαντής Catering, 18ο χιλιόμετρο Πέο Θεσσαλονίκης Αγίου Αθανασίου. Τηλεφωνική επικοινωνία με Διαμαντής Catering 2310 530 525. 530 525. Ακούμε μια εκτέλεση διαφορετική, πραγματικά εκτέλεση του My Way από τον Γιάννη τον Πάριο. Και η Αναστασία λέει μια από χαρά όλα τα λέει. Τραγούδια του Πάριου αυτό διάλεξες. Ναι, ναι, ρε φίλε. Για να τον εκθέσει. Δώσε λίγο, δώσε λίγο, άκου, δώσε λίγο, δώσε λίγο. Φακό μαζί και αναπνέει κι ανέφω. Τρεις μπακόκαλα του Φρανκ. Του Σινάτρα. Να πω στην νεαρή Αναστασία ότι κάποια πράγματα στην τέχνη είναι do not touch. Do not touch. Do not touch. Δεν μπορούσα να βάλω. Έτσι όπως το είπε, να βάλω κάποιο πλέγμα. Αλλά τι περιμένεις από κοπέλα που τραγούδησε το Lonely Boy των Black Keys. Και την καλό να τον βάλει για να κρίνει ο Χρήστανθος ο κόσμος. Βάλε δάχτυλα, βάλε τα δάχτυλα. Τα δάχτυλα. Στην κοπέλα, τι λες. Τα πέντε. Α, περιμένει μια γραμμή. Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος και πάμε στη γραμμή. Για να πω και το κουζάκι, Μάρη, χάνουμε. Ναι. Επειδή το αυτοκίνητό σας είναι πολύτιμο, στις ασφάλειες Μαργαριτόπουλος είμαστε σε θέση να καλύψουμε κάθε απαίτηση με πακέτα προσαρμοσμένα στις προσωπικές σας ανάγκες. Στο γραφείο Μαργαριτόπουλος θα βρείτε τις πιο χαμηλές τιμές στην ασφάλιση αυτοκινήτων για κάθε κατηγορία από 59 ευρώ ανά εξάμηνο για όλη την Ελλάδα. Mm. Πληροφορίες στο margaritopoulos.com, όπως το ακούς έτσι στα λατινικά, έτσι. Και στο 2130, πρόσεξε είναι πανεύκολο, 2130, 278-279. 278-279. Ο ακροατής ακούει, καλημέρα. Καλημέρα. Ακούει, ακούει. Καλημέρα. Πάμε, Ζιζού. Ναι, πάμε. Δεν μου λες. Έχεις ένα λεπτό. Όποτε παίρνω τηλέφωνο, έχεις ένα λεπτό. Τώρα πήρα νωρίς, με κάνεις τις διαφημίσεις. Τώρα έχεις μισό. Χρήσατε, μπορώ να μιλήσω λίγο με τον κύριο Μαξιούς. Ναι, εδώ δίπλα σου. Λοιπόν, τι ήταν αυτό τώρα, Μαξιούς. Άκου λίγο. Έκανες ένα λάθος. Η Φεράρι έχασε από τον πολιτικογραφημένο Άγγλο, έτσι. Καρά Άγγλος είναι. Πιο Άγγλος από ό,τι εσύ Πόντιος είναι. Όχι, τι σου είπε τώρα. Εσύ λιγότερο Πόντιος είσαι. Εντάξει, το χρώμα του λίγο μαυρίζει, αδερφέ. Σχεδόν σαρακατσάνος είπε. Τι να κάνω που είχα απικίες εδώ και τρεις αιώνες. Παντού. Λοιπόν, πάμε τώρα στο Χρήστανθο. Δεν μου λες τι έγινε, 22.000 εισιτήρια. Και 2-3.000 να μπήκαν έτσι, 25.000 είχες χθες. Ποιος είπε 22.000 εισιτήρια? Έτσι άκουσα εγώ. 22.000 κόσμο είπαμε. Και είπαν χθες για 13.000 εισιτήρια. Είχε 13.000 εισιτήρια και 5.000 διαρκείας χτυπήθηκαν. Είχε περίπου δηλαδή 18.000 εισιτήρια. Το διαρκείας στην Τρία έχει 130 ευρώ. Και 5.000 τζαμπατζίδες δηλαδή. 20 και 10. Γιατί βγαίνουν κάτι στο ζωγόρι και λέγανε ότι είναι τριπλάσια η τιμή του διαρκείας του Άρη. Α, γιατί όταν είναι ο Ηρακλής δεν έχει τζαμπατζίδες. Τι είπες Μάρια? Γιατί όταν είναι... Μάρια, τόσο κόσμο ο Ηρακλής δεν μάζεψε όλη τη χρονιά πέρσι. Όχ, 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 τι σου. Βάλε και... Καλά, πέρσι να μαζέψει ρε φίσου. Ωραία, δεν μάζεψε όλη τη χρονιά την τελευταία του σεζόν στην ΑΕθνική. Άκου, επειδή με ενδιαφέρει μεγάλη εικόνα, α, σταμάτα λίγο Ζιζού. Μεγάλη εικόνα δεν είναι. Επειδή με ενδιαφέρει μεγάλη εικόνα, Ζιζού μίλησε. Η διαφορά μας είναι ένας γκάλης.
Από τη δεκαετία εκείνη εσύ έκανες κόσμο με χάλια ποδόσφαιρο, εγώ έπαιζα μπαλάρα για έναν γκάλι. Έχεις δίκιο. Έκανες η κόσμο εσύ. Τι είναι η μαμά και τη γατέρα θα μαλώσετε. Πάει ο σεβασμός ο προχθεσινός. Στην Ατλέτικο γκάλισε βαλτό. Για πείτε τα λίγο μαμά και τη γατέρα. Πάει στην Ατλέτικο. Εγώ ξέρω ότι στην Έρα Σπορτ σχολιάζανε χθες ότι εδώ και χρόνια καμία ομάδα δεν μάζεψε πάνω από 22.000 κόσμο χωρίς να έχει ντέρμπι ή ευρωπαϊκό παιχνίδι. Από τις 4-5 μέρες. Φιλιάρ το είπαν αυτό, έτσι λέει. Αλήθεια λέει, φίλε, με τη Λάρισα έπαιζα. Δεύτερη αγωνιστική, λέει αλήθεια. Μάλιστα ο ένας είπε, μήπως η Λάρισα όταν πρωτοανέβηκε, καμία Λάρισα όταν πρωτοανέβηκε. Πού ρε σου, Αλκαζάρ. Γιατί ακούω όλα τα, όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς επιλεκτικά. Ναι. Όποιον σας ακούω όλους ή... επιλεκτικά. Ναι. Ναι. Δηλαδή μετά από εσά θα το γυρίσω στην Ελλάδα. Μαρία, να ετοιμάσει μια κομματάρα, θα ζαλιστείς. Ναι, βάλε τώρα. Θα έλα. Το μεγαλύτερο χαβαλέ χθες επειδή έστεινα αυτή ήταν στο καφενείο του Σιρόκο όταν αρχίζανε οι παοξίδες ρεσίς. Λες ο Άρης να μας του και μετά ποιος τους ακούει. Άρα φέτος θα δούμε καλό πρωτάθλημα, να ξέρετε. Καλαμαριά θα δούμε φέτος. Έξι παίκτες έξι πλέον. Έφυγε άλλος ένας. Με εφτά. Απόλλων, Απόλλων είναι η ομάδα. Με έξι. Απόλλων είσαι μη μάσα. Απόλλων είσαι. Μάλιστα. Έχει, ξέρεις πόσο σε Ζιζού, σε κόβω να κατεβαίνεις εσύ προετοιμασία. Σε κόβω, ρε. Ποια προετοιμασία. Ποια προετοιμασία. Σεπτέμβριο είναι, φίλε. Αλλά δεν έχει ποια προετοιμασία. Σεπτέμβριο είναι. Το καλό το μήλο αργεί να οριμάσει. Ποιο μήλο, ρε. Έχει 7 μέρες να πάρεις 7 ελεύθερους. Με ποιους θα παίξεις. Μέχρι τις 14 του μηνός ξέρεις πόσους ελεύθερους παίρνω με 2-3 χιλιάρικα. Με 2-3 χιλιάρικα. Να έρθουν να τελειώσουν την καριέρα τους στον μεγάλο Απόλλωνα όπως ο Τουρέ. Και τον Απόλλωνα μαζί είναι... θα τελειώσουν. Έγινε Ζιζού. Έγινε παλικάρι μου, έγινε Ζιζού μου. Καλημέρα, καλημέρα. Να σε καλά, Αστέρι μου, ψυχούλα μου, να σε καλά. Να σε καλά. 23-10-287-888 ανοιχτές οι γραμμές. Έτσι, υπάρχουν και μηνυματάκια. Το quiz του Παναγιώτη, μην ξεχνάτε. Η πρώτη σωστή απάντηση που θα έρθει. Πώς χαρακτήριζε επί σχεδόν ένα χρόνο η εφημερίδα Τα Σπορ του Βορρά τον πρόεδρο του ΠΑΟΚ, τον τότε πρόεδρο του ΠΑΟΚ. Η εφημερίδα που είχε κατεύθυνση δεν ανέφερε, ΠΑΟΚ. Δεν ανέφερε το επιθετό του. Γιώργο Παντελάκη. Καθόλου, τον ανέφερε κάπως, έτσι. Δεν τον ανέφερε με το επιθετό του. Μέχρι που τα παράτησε. Κάπως τον χαρακτήριζε. Το 1984 και μετά μετέπειτα έγινε ο ΠΑΟΚ πρωταθλητής της Ελλάδος, παράτησε τις τουρκοποδιές που έφαγε στο Χαριλάου με τον Κούτρι διαιτητή και 9 παίκτες κτλ. Άκου, Μάρι. Του τσέλος λέγονται αυτοί. Πώς του τσέλος. Ναι. Αυτή είναι σαν τους String Demons, ρε. Α, να, αυτή είναι ωραία. Η τέτοια, ρε. Η Τζένι Θεωνά. Τι σου βάλα πάλι ένα σλαμά. Α, ρε, φίλε. Τι, του βάζει συχνά. Ναι. Του βάζει συχνά. Διασκευή Ζέπελιν. Ναι, Ζέπελιν, ναι. Του βάζει συχνά. Ναι, ναι, ναι. Α. Εντάξει. Αν δεν έρθει σωστή απάντηση στο κουτ που βάλα, θα συνεχιστεί και αύριο. Θα σκάσω αν δεν έρθει απάντηση. Επιτέλους εμφανίστηκαν και άνδρυδοι για τον Μπάριο. Γιατί μέχρι τώρα είχαμε μόνο γυναίκες, έτσι. Ναι, ακούσαν ότι έχει γυναίκες. Καλημέρα. Σου λέει, άσε με φύγει κανένα αυτοκίνητο στην παραλία και τον ψάχνουμε. Η Νίκη λέει, καλημέρα, καλό μήνα, περνάμε τέλεια κάθε πρωί με την ωραία παρέα σας και μπαίνει στην κλήρωση. Να υπενθυμίσουμε ότι σήμερα είναι 35 Αυγούστου 2018. Ή 70 Ιουλίου. Μωυσέως, Πρωτομάρτυρος, Βαβίλα, Ερμιώνης, Απολώνιος, Αμιανού, Θεοτήμου και Κάνδακλος. Χρόνια παρά και γιορτάζουνε. Ο Αλέξανδρος Μπένης. Είχε δύο μάτς, είδες κανένα, τίποτα δεν είδα τον Πανετολικό. Και εγώ λίγο. Το μάτς το οποίο κρίθηκε, σκορ τελικό 2-1, ναι. Με τρία γκολ του Πανετολικού, τα οποία πέτυχε ο Ρουμάνος επιθετικός Βλαντ Μόραρ, ο 25χρονος Ρουμάνος επιθετικός. Και το ένα αυτογκολ του Σουηδού Άσου, του καλού Σουηδού του πρωταθλήματός μας, του Σεμπάστιαν Έριξον. Οκτώ τελικές είχε το παιχνίδι. Του 29χρονου πρώην αρχηγού της Γκέτεμπορκ και Άσου της Κάλιαρη. Ο καλός Σουηδός στη Super League. Ο παικταράς, ο καλός. Έξι προς την Ισδία και μπήκαν τρία γκολ. Έκανε βλαχοτσαρουχιά και μπήκε αυτογκολ. Το γκολ του Λεβαδιακού δεν ξέρω ποιος το πέτυχε. Πληγώνομαι. Για Απόλλωνο. Ο Μαρκόφσκι. Χώσε. Με 10 παίκτες ο Λεβαδιακός. Δεν μας ενδιαφέρει, μας ενδιαφέρει να ακούσουμε. Πληγώνομαι γιατί ειδικά χθες τον Απόλλωνα τον κατέβασε το που λένε μου ο Μιχάλης ο Βελέτζας, ο παικταράς. Άκου τι γίνεται από κάτω. Ανέβασε λίγο. Ανέβασε λίγο. Ακροατές. Πάμε ακροατή, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σας κύριε. Καλημέρα. Ο Αποστόλης. Αποστόλης, ο παδός του ΠΑΟΚ από το Ηνωμένο Βασίλειο. Αγάπη μου. Αρέσει αυτός ο ΠΑΟΚ που φέραμε. Αγάπη μου γλυκιά εσύ. Ή να τον αλλάξουμε.
Δεν μου απαντάει. Με ακούτε? Ναι. Δεν είμαι Αποστόλης. Δεν είμαι Αποστόλης. Ναι, Αποστόλη. Φίλε, το όνομά σου. Είπα την αρχή. Δεν είμαι Αποστόλης. Με παρέσανε και εμένα. Με παρέσανε και εμένα. Με παρέσανε το ρέμα. Είμαι ο Αντώνης, ο Ταρίφας, ο Αργιανός, ξεμέριστος. Πάλι εσύ, ρε, πάλι εσύ. Αντώνης, ο παδός του Άρη. Ξεμέριστος είμαι, ξεμέριστος. Χαρακτηριστικό της αναδουλειάς που κυριαρχεί στις τάξεις των. Δεν είναι πια σήμερα, δεν είναι πια σήμερα. Ωραία. Πάμε, Αντώνης, ακούμε. Δεν πειράζει. Τώρα πήρα έτσι, με έβαλε να πάρω για το κούτρι, δε εσύ, Παπαδόπουλα. Α, ναι, το 3-0. Σε ένα παιχνίδι 50-50, ρε φίλε. Γίνεται εδώ να λέτε τέτοια πράγματα, ρε παιδιά. Βέβαια, αφού μόνο σπορ του Βορρά διάβαζε, αφού το είπε. Φίλε, τρέλα είναι αυτή. Με 9 παίκτες. Δηλαδή, το 9 παίκτες δηλαδή, δεν ήταν κανονικές οι αποβολές. Εκεί είχαμε τη θύρα 3, θυμάσαι, κάνετε εποχή εσείς. Είναι σαν το παιχνίδι της Τούμπας με τον Καλόπουλο. Το 4 που φάγαμε που έπαιζε 50 έδρα, 50 πάω. Και μετά που πήγαν και φτιάξαν τα λάστιχα, ναι. Ναι, ναι, και λέγανε μετά, α, έλα, 50 ρίσου ήταν ο Καλόπουλος, σιγά, μια χαρά το πήγε, το μέσα που 4 φάγατε. Σηκώθηκε το αλόγατο. Άλλο. Όχι, εντάξει, αυτά ήθελα να πω. Αλλά μιλώντας για μπαλίτσα τώρα, τι χαβάλε κάνουμε. Ναι, καλά είναι. Χρήσαμε, έχουμε πρόβλημα πίσω. Πού έχουμε πρόβλημα? Πού? Στη μετάβαση της μπάλας μπροστά, ρε φίλε. Άμα δηλαδή δεχτείς πραγματική πίεση. Δεν ξέρω. Στη μετάβαση της μπάλας από μπροστά προς τα πίσω. Θα δώσει οδηγίες. Όχι, από πίσω προς τα μπροστά, ρε. Θα δώσει οδηγίες στον Μπλουντάρ. Εντάξει, ρε φίλε, θα μπει και ο Σιώπης. Δεύτερο μάτσι είναι, τι ήθελες, το δεύτερο μάτσι ήθελες να γίνονται όλα καλά. Η ομάδα είναι ανέτοιμη. Όχι, ναι, σίγουρα, ναι, είναι ανέτοιμη. Α, δούμε ακόμα, περίμενε. Σου λέει από την άμυνα για να περάσει όμως το κέντρο, από ό,τι κατάλαβα, αν κατάλαβα καλά. Ναι, ναι, αυτό, ναι, να περάσει μπάλα εύκολα από, από τον back four. Αν έχει πολύ μεγάλη πίεση, έχεις πρόβλημα, αυτό θέλω να πω. Ακόμη τον Άρη, γι' αυτό τον Άρη θέλω να το δούμε σε μάτσι με κάποια πίεση. Να φύγει ο ενθουσιασμός, να μπει λίγο χειμώνα, να είναι λίγο διαφορετικό το γήπεδο, ξέρεις, δεν είναι διαφορετικό. Αλλά είναι γρήγορη ομάδα. Και με πιο ποιοτικές ομάδες. Περίμενε να μπει και ο Σιώπης κτλ. Κανείς δεν είπε ότι ο Άρης είναι πάνω να πάρει το πρωτάθλημα. Όχι κανείς, μόνο ο άλλος έβαλε 100 ευρώ. Α, τον δείξω, το φέρω. Μπράβο, το μάγκα. Τον ξέρει ο βασικό. Μάγκα, μπράβο. Θα σου πω στο διάλειμμα. Μπράβο, μπράβο που το πιστεύει. Μπράβο. Σου λέει βάζω 100 ευρώ. Παρ' όλα αυτά, ο Άρης είναι ανέτοιμος, ακόμα ασύνδετος, θέλει δουλειά πάρα πολύ. Θα πούν και 2-3 ακόμη καλοί παίκτες όπως ο Σιώπης, ο Μαρτίνης κτλ. Και θα δούμε τα γίνει. Μέτρησα 4 κλισέ σε μία φράση. Απίστευτη. Παπαδόπουλε. 9 και 10 ήμουν κορδελιό. 9 και 10 ήμουν κορδελιό. Άφησα το ταξί Καλαμαριά και ήρθε με το μηχανάκι. Συνέχισε. Τι ομάδα είσαι? Τι ομάδα? Λίβερπουλ. Λίβερπουλ, άρα. Και, κάνεις... και πώς μπορείς να μάλλον να κάνεις παρέα, ρε. Δεν κάνει παρέα, τον δέρνει. ναι, αυτό είναι λογικό, εντάξει. Το αντιλαμβάνομαι, σωστό. Yes. Γιατί εσύ, Αντώνης, στην Αγγλία, εσύ... Λίβερπουλ είναι. Και εσύ, Λίβερπουλ. Ναι. Μια ομάδα έχει στην Αγγλία, ρε, φίλε. Κλασικό πακέτο. Άρης και Λίβερπουλ. Κλασικό. Άριστε. Το έχω βαρεθεί. Ηρακλής και Μάντσεστερ. Πού να βρεις. Προηγουμένως κάτι είπες. Αυτός ο... Στη Φεράρι, στη Σκοντέρια που έγινε ο αγώνας προχτές. Στη Σκοτίνα, στη Μόντσα. Στη Μόντσα. Τι είναι? Στη Σκοτίνα. Δεν άκουσα. Τζάκου, αρκέμισε. Δεν άκουσα τι είπες, αγόρι μου. Λέω στη Σκοντέρια, στον αγώνα που έγινε προχτές. Κέρδισε ο Άγγλος με γερμανικό αυτοκίνητο. Ναι. Άνα, μπράβο, πες ωραία φίλε το γερμανικό αυτοκίνητο. Καλά, Μερσέντε είπε, τρεις φορές Μερσέντε είπα, ρε φίλε. Ναι, μήπως. Εγώ κατάλαβα ότι ο Άγγλος κέρδισε ένα αγγλικό. Γιατί ξέρεις, οι Άγγλοι βγάζουν πολλά αγωνιστικά αυτοκίνητα, γι' αυτό λέω. Μακλάρεν. Μακλάρεν. Ναι, ναι, έξω, σωστά, ναι. Κυκλοφορεί καμία έξω στον δρόμο και δεν τη βλέπω. Καλά τώρα, ξέρεις τι μου είπες. Τι σου λέει, τι σου λέει. Κυκλοφορούν πολλές σαν την Κλόντια Σίφερ στην Τζιμισκή. Ναι, Μακλάρεν δεν κυκλοφορεί, φίλε. Δεν υπάρχει αυτοκίνητο Μακλάρεν. Εταιρεία είναι μόνο τέτοιο. Τι μου είπες τώρα, ρε φίλε. Δεν το κατάλαβα αυτό. Ότι το Σίφερ δεν το καταλαβαίνει. Κατάλαβες, Αντώνη. Εγώ ξέρω ότι ο Βαρδινογιάννης είχε κάνει δώρο γαμήλιο στην Τζίνα Λιμόνου Μπέντλεϊ. Η Μπέντλεϊ είναι Μακλάρεν, έτσι. Είναι Βρετανίλα, είναι αυτό είναι. Τι μου λες τώρα. Πού να πάρει ο μέσος Έλληνας αγγλικό αυτοκίνητο και κυκλοφορεί εδώ πέρα να κάνει μαγκές. Αυτό έλειπε. Όλοι οι καημένοι Έλληνες 4x4 παίρνουν ασιατικά. Οι καημένοι και τα καημένοι. Ο άλλος μου λέει: έχω 4x4 και το βλέπω Σουζούκι. Άντε ρε φίλε. Εδώ γεμίζει η Αμερική. Εσεί εδώ. Του Ινδιάνου φάξατε και δώσατε τα όνοματα του. 4x4 ή Αμερικάνικο ή Λαντρόβι. Άντε ρε σλάμα τώρα από εδώ πέρα. Καλημέρα σα. Άντε στο καλό. Καλημέρα τον ωραία μουσική, ωραία χαλέπο. Επόμενη γραμμή καλημέρα. Καλημέρα στα παιδιά, καλημέρα. Καλημέρα, γεια σου, Θανάση. Νόμιζα ότι είναι ο ίδιος. Ο Θανάση, ο οποίος ακούγεται για 32 και είναι μεγαλύτερος από τον Ασλαμά. Φοβερό. Μεγαλύτερος από τον Ασλαμά δεν υπάρχει. Είναι, ναι, είναι, ναι. Το είπε. Συμβαίνουν όλα τα. Που σε έκανε ο θείος σου, ο κριτικός έκανε Αριανό. Άλλος, Άρης και Λίβερπουλ, όλο τυχαία. Όλο τυχαία. Άρη πιο πολύ είναι Άρη και Λίβερπουλ. Τι να κάνουμε τώρα. Γιατί να είναι Ηρακλής και Μάντσεστερ. Γιατί στο ποδόσφαιρο ίσως στη σφαλιάρα και αυτή η γενιά όλη έγινε Λίβερπουλ. Μπα και υπάρχει μια χαρά στο ποδόσφαιρο.
Μάριε, μιλάει ο Ηρακλειδέας για σφαλιάρες τώρα. Ναι. Μια χαρά στην Αγγλία τσουρνεύεις. Τι τσουρνεύω ρε κακομύρι. Ένα μηδέν. Τι τσουρνεύω ρε. Σκαρφάρω στη 17 μηδέν και έβγαλες λαλιά. Μισό μηδέν. Αφήστε το να μιλήσει. Και δεν μπορώ. Ξέρετε τι παθαίνω. Σαββατοκύριακο πάω να παίξω πρωταθλήτρια στην Αγγλία. Ο 22. Λοιπόν, άκου, 22. Και όλα εκεί στον ΟΠΑΠ μου λένε δεν το παίρνετε. Στίχημα δεν το παίρνει. Λέω γιατί ρε παιδιά, γιατί γίνονται αγώνες. Έλα λέει το πρωί της Δευτέρας ή της Τρίτης. Τα ίδια ξανά. Δεν θα πάω να δουλέψουμε δηλαδή για να πάω να στοιχηματίσουμε. Και με κοιτάνε τώρα. Κατάλαβες Μάριε, το πιο σίγουρο 22, στοίχημα απίστευτο. Είναι αυτό. Πόσο, 15 μαζί, κάπου εκεί μαζί είχε. Αυτό το 22 απίστευτο πρέπει να το έχει πει 94 φορές μέχρι τώρα. Έτσι δεν είναι. Κάπως έτσι. Ναι, αγόρι. Να ρωτήσω όλους τους ειδήμονες τους τα περί των διαιτησιών. Ναι. Είδα λοιπόν ένα ημίχρονο από το Πανετολικό Σόφι. Μάλιστα. Βέβαια ήμουνα τόσο πολύ κουρασμένος που δεν ήθελα να δω κανένα ημίχρονο. Αλλά άντε λέω ας δω, ναι, πριν κοιμηθώ. Ναι. Αφού είδα αυτό το υπερθέαμα με δύο φάσεις του Πανετολικού και μηδέν του Όφη, ναι, και να λύγει το πρώτο ημίχρονο 1-0, να κάνω την ερώτηση την ελληνική. Μα πριν κάνεις την ερώτηση, σου είπα, είχε 8 τελικές στο παιχνίδι, 3 προς την εστία, 1 3 για άλλη και πήγαν 3 γκολ. Φοβερό στατιστικό, μπασκετικό. Ναι. Κάνε την ερώτηση. Μια παρένθεση, ο μικρός μου ο γιος έχασε το χ του Πανετολικού και έχασε και τα λεφτά. Εγώ δηλαδή, το πιάσα. Και από αυτό το παιχνίδι πεθαίνεις αυτό. Εγώ που έπιασα. Εγώ έπιασα και τον Άσο του Πανετολικού και του Λεβαδιακού και το χ της Ξάνθης και έχασα την ΑΕΚ. Τι την είχες. Χ. Λοιπόν, βάλ το ερώτηση, να πάρουμε 3 εκατοσταρικά. Ερώτηση, γιατί δεν δίνεται πέναλτι στην ανατροπή του ΒΟΟ. Γιατί πέφτει μόνος. Δεν υπάρχουν επαφή με τις τρίκες του τερματοφύλακα με τον επιθετικό. Γιατί ο ΒΟΟ φοράει ασπρόμαυρη φανέλα που δεν γράφει ΠΑΟΚ. Άντε ρε Τσάλτιδη, άστε λιάμα, άστε άντε δεύτερη μέρα άρχισε. Άσε μας τώρα. Μόνο σε παιχνίδι με τον Άρη θα το πάρει ο ΒΟΟ. Αυτό. Αριανός όμως έπρεπε να σας την πει. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Κανένας δεν το είδε. Λυσάνε να βγει το Πανετολικό. Λυσάνε να βγει το Πανετολικό Σοβιάσος για να έχει μεγαλύτερο κίνητρο όφι να παίξει με τον ΠΑΟ. Κατάλαβες. Α, αυτό δεν το σκέφτηκες. Πονηρούλε ή μεγαλύτερο του Ασλαμά. Μη Αλφα. Έτσι σε φωνάζω. Ο Μη Αλφα. Ωραία. Θανάση, να είσαι καλά, αγόρι μου. Να είσαι καλά. Φιλιά στον 20. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Σε συμπαθήσαμε. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Είναι πλέον Volkswagen, λέει. Φαλακρό απόστημα. Περίμενε, διάβασα το Παναγιώτη, αφιερωμένο για σένα. Λατρεμένο Παναγιώτη. Καλημέρα, Βασβάνη Γιώργο. Μισό, Βασβάνη. Πείτε κύριε. Καλημέρα, Χρήσανθε, καλημέρα, Μάριε. Κύριο Γιώργο. Και Παναγιώτη έχουμε εδώ πέρα, είναι λίγο αγένεια. Κύριο Γιώργο, ξαναλέω. Ο κύριο Γιώργο, καλημέρα. Βασβάνη Γιώργο, τι κάνετε, καλημέρα. Αρχή κάτσε. Ποιο είναι, δεν ξέρω, κύριο. Ιδρυτή των. Σταματάτε. Άμα δεν ξέρω, Γιώργο, τον Βασβάνη, α φύγει. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σα, καλημέρα και στον Παναγιώτη έχουμε και. Πείτε κύριε Γιώργο τι θέλετε. Δεν ακούω. Χρήσατε. Ναι. Απίστευτο. Τα θερμά μου συλληπιτήρια για τον μπαμπά σου. Να είστε καλά. Να είστε πάντα καλά, να τους χαίρεσαι όλους και εκεί που πήγε να είναι καλά. Λοιπόν, να είστε καλά. Θα είμαι γρήγορο για να μην, γιατί καταλαβαίνω περιμένει πολλοί κόσμος να μιλήσει. Ναι. Πείτε τα. Πρώτα απ' όλα να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα του Άρεως η οποία παίζει φανταστικό ποδόσφαιρο και αρχίζει και γυρνάει όλος ο κόσμος ξανά στο γήπεδο. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο γιατί έχω δει παιδιά που είχαν να γυρίσουν πολλά χρόνια πίσω. Λοιπόν, και με το Λεβαδιακό πιστεύω θα είναι γεμάτο αν θα παίξουμε στο Χαριλάο. Θα δούμε ή στο Καφτατζόγλου ή στο Χαριλάο που και να παίξουμε. Θα είναι γεμάτο το γήπεδο. Έχουμε ομάδα που έχει φοβερό θέαμα, τεχνίτες, παίχτες και όσο περνάει ο καιρός ανεβαίνει η ομάδα μας. Έχουμε τον καλύτερο προπονητή. Οι φίλαθλοι άρχισε να ενώνονται να είναι αγαπημένοι όλοι μαζί, αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Δεν όλοι ήταν. Οι σύνδεσμοι να είναι ενωμένοι. Κάτι δεν ήταν. Και θα πάμε, έλεγα όταν πήραμε τον προπονητή αυτόν και είχαν μιλήσει με τον Βαλβέρδη, ότι ο Άρης φέτος θα πάρει το πρωτάθλημα Ελλάδος αίτητος και ορισμένοι παρεμιλούσαν. Και τώρα ήδη οι παοξίδες λένε, είχες δίκιο, Βασβάνη μου λένε. Για τον μπάσκετ, λέτε. Με Σούμποντις και Γκάλι και τέτοια. Λοιπόν. Άσου κύριε Γιώργο, αυτού σα ζηλεύουν. Εντάξει. Δεν θέλω να. Μαρίε. Ναι, παρακαλώ. Οπα. Κύριε Γιώργο, παρακαλώ. Μαρίε. Ναι. Ο Ηρακλής πάει πάρα πολύ καλά. Θέλει λίγο αυτή τη στιγμή να ενωθεί. Ακόμη πρωτάθλημα δεν ξεκίνησε. Στο φιλικό από τον Ολυμπιακό Βόλο έχασε. Πώς πάει καλά. Όλοι, όλοι. Οι Ηρακλής θα πάνε καλά. Έχει παίκτες για αλφα εθνική. Το ξέρω. Το ξέρω. Θα βγει ο και είναι πραγματικά γυρεός. Μέσω ορολογίας 36. Αρκεί να πληρώνονται κανονικά, να μην υπάρχει πρόβλημα οικονομικό στη διάρκεια. Ναι. Εμείς
θα πάμε πάρα πολύ καλά, να είστε σίγουροι. Και όχι μόνο Ελλάδα, και Ευρώπη θα πάει καλά, ο Άρης, να το ξέρετε. Στην Ευρώπη δεν παίζει. Για να πάει καλά πρέπει να είναι Ευρώπη. Πώς θα πάει. Πρέπει να παίξει. Εντάξει, όλα καλά, όλα καλά. Λοιπόν, κύριε Γιώργο, είστε υπέροχος. Καλή συνέχεια σε εσάς. Ο 164, λατρεμένος μου Παοξής, το μήνυμα το αφιερώνουμε. Γιώργος, ξέρεις πως έδινε πριν στους παίκτες του Άρη κάποτε? Πώς τους έδινε, αναψυκτικά? Πριν 40, πριν από 20 χρόνια, 25. Ναι, πήγαινε στα αποδυτήρια. Ναι. Γιατί ο Βασβάνης έχει βάλει λεφτά. Ναι, ναι. Έβγαζε από την κάλτσα τις λίρες, ναι, και τις μοίραζε στους παίκτες. Απίστευτο. Τουρκικές. Απίστευτο. Τώρα, από τίποτα, εγώ θα φταίω. Απίστευτο. Αφιερώνω το μήνυμα του Παοκτσί 164 στον Παπαδόπουλα. Ωραία. Η Bentley είναι πλέον Volkswagen, ρε μπάμπο. Ο Γιώργος μπαίνει για τον Μπάριο. Καλημέρα, παιδιά. Καλό μήνα. Πολύ ωραία και η σημερινή εκπομπή σας. Τι καλό μήνα, ρε φίλε. 35 Αυγούστου έχουμε σήμερα. Μάριε, τον Τζόρμπα που είναι loser pool τον φάγαμε και φέραμε τον Παπαδόπουλα. Έλεος, υστερόγραφο. Εγώ Άρης και Μανιού είμαι και over 40. 8-8-7 είσαι ο λατρεμένος που έστειλε νωρίς για τα κορίτσια για τη θάλασσα. Α, αυτός, ναι. Σε παραδέχομαι, είσαι αδερφός. Ναι. Εσύ είσαι αδερφός. Άρης και Μάντσεστερ, όπως λέμε. Άρης και Μανιού και over 40. Το αποφεύγεις, ναι, αυτό τώρα. Τελείωσε. Γιατί δεν σχολιάζεις. Η εξαίρεση είναι αυτό. Η εξαίρεση. Η αριανή της γενιάς αυτής, ναι, οι 8 στους 10 είναι Άρης και Λίβερπουλ. Δεν θέλει να πει ότι η συντριπτική πλειοψηφία όλη τη πόλη είναι Λίβερπουλ, κατάλαβε, Χρήσανδε. Α, τώρα όλη τη πόλη έγινε Άρης. Και Άρης, όχι, Λίβερπουλ, Λίβερπουλ. Ναι, κατάλαβε τη Λίβερπουλ, τι είπε τώρα. Η συντριπτική πλειοψηφία τη πόλη είναι Λίβερπουλ. Είτε είναι ΠΑΟΚ, είτε είναι Άρης, είτε Ηρακλής. Αυτό θέλω να σου πω. Όταν θέλει, ρε, ναι, όταν τα πώ τα κάνει, όπω τα θέλει. Αν δεν απαντήσει κανεί τον κουτί, θα το βάλω μέχρι την Παρασκευή, φίλε. Θα σκάσω δεν έρθει απάντηση. Αλέξανδρε, να είσαι καλά, παλικάρι μου, καλή συγκλήρωση. Θα πάμε σε break να μην πνιγεί και ο Χρύσανθος, ναι, που θα σας δώσει και μια σούπερ πληροφορία για Media Markt. Τρέχει ο διαγωνισμός, τρεις διπλές προσκλήσεις. Γιάννης Πάριος απόψε live στο θέατρο Δάσους. Τρεις διπλές. Μετά τις διακοπές έμαθες όλα να σου τα φέρνουν στο πιάτο. Οπα. Τότε η υπηρεσία Laptop Ready for Use είναι για εσένα. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επιλέξεις laptop από τη Media Markt και με πολύ μικρό κόστος. Παπαδόπουλα, θα σου εγκαταστήσουν μερικά από τα πια διάσημα προγράμματα για να βλέπεις ταινίες σου, να τσεκάρεις τα mail σου. Οπα. Ή να κάνεις βιντεοκλήσεις για τον Ασλαμίν αυτό, γιατί κάνει διάφορα με τις βιντεοκλήσεις. Και μην ξεχνάς, για όλες τις υπηρεσίες, ένας είναι ο προορισμός. Media Markt. Αναστασία, μην γελάς. Γελάς, μην Αναστασία. Καλημέρα, Τριαντάφυλλε. Πρόσκληση για Πάριο. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, γίνεται λίγο ψηλό χαμός. Τώρα τελευταία εμφανίστηκαν άντριδοι. Κυρίως μόνο γυναίκηδοι ήταν μέχρι από κανένα μισάωρο. Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος είναι κοντά μας. Πριν ανανεώσει την ασφάλεια του αυτοκινήτου σου, ζήτησε μία προσφορά και θα το διαπιστώσεις. Δουλειά μας είναι, στις Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος εννοούμε, να φροντίζουμε υπεύθυνα τα συμφέροντα των πελατών μας πριν και μετά την ασφάλιση, χωρίς καθυστερήσεις και ταλαιπωρία. Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος στο margaritopoulos.com. Μπορείς να πάρεις πληροφορίες και φυσικά τηλεφωνικά στο 2130-278-279. 2130-278-279. Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Πουλός. Τρέχει ο διαγωνισμός. Τρεις διπλές προσκλησούρες για το Γιάννη Πάριο. Το live απόψε στο θέατρο Δάσους. Παρακαλούνται πολύ οι νικητές και οι νικήτριες να είναι εκεί μέχρι τις 8, 8 και 5, γιατί θα γίνεται χαμός για να παραλάβουν τις προσκλήσεις τους. Αύριο υπογραφές Ηρακλή Βοσνιάδη. Με το καλό ο Αλέκος. Με το καλό. Ο Αλέκος. Με το καλό. Στο ξεκίνημα της εκπομπής είπες δεν είναι σίγουρο ακόμα και δεν για μας είπες. Ναι, τώρα μου λες, δεν είναι σίγουρο ακόμη. Δεν είναι σίγουρο, αύριο, εντάξει, οκ. Okay. Πώς σε χαρακτήρισε ο άλλος, μπαμπό. Μπαμπό, ναι. Μπαμπό μάλλον. Όχι, μπάμπο είναι, ρε, μπάμπο. Για τον Μπαμπόγρια. Για τον μπάμπο, η μπάμπο. Σε χαρακτηρίζει καραφλό απόστημα. Μπάμπο είναι για την Παναγιώτη Γριά, ρε. Μπάμπο λέγαμε. Ήρθε μια μπάμπο από το χωριό, ξέρω τι λέγαμε. Μπάμπο Γριά. Οι γραμμές είναι ανοιχτές 2310-287-888. Μου έχει στείλει εδώ επικό μήνυμα ένας φίλος. Ναι. Ο Χρήστος μου λέει. Μου αρέσουν τα έπι. Η καλύτερη ατάκα του κυρίου Γιώργου, του Βασβάνη, ήταν. Ενώ ήμασταν στα 20.000 πόδια πηγαίνοντας στη Ρώμη, είπε: όποιος δεν πιστεύει στην πρόκριση, να κατέβει τώρα. Καλό. Ωραίος. Να είναι γερός άνθρωπος, να είναι καλά.
Ειδικά αυτή τη γενιά, πιστεύω. Έχει δώσει χρήμα εκεί στη δράση Αρδαμερίου, θυμάμαι εκεί. Ρωμά του χωριού, την είχε ανεβάσει μια κατηγορία, πήρε μετά την άλλη να ανέβαζε. Πώς την είπε, ναι. Δράση Αρδαμερίου. Αρδαμέρι είναι, ρε. Αρδαμέρι. Αρδαμέρι. Με δύο ρο, δεν είναι ένα. Α, ένα. Αρδαμέρι. Χωρίς δεύτερο. Αρδαμέρι. Αρδαμερίου. Πανό να κάνει, μπερδεύεσαι. Δράση, ναι. Και τη βγάλανε και δράση. Ναι. Που όπου ο γλωσσοδέτης. Δράση Αρδαμερίου. Ναι. Δράση Αρδαμέριο, δράση Αρδαμέριο. Κουιζάκι, γυαλιά ηλίου. Ναι. Ένα χρόνο πριν φύγει ο Παντελάκης από τον ΠΑΟΚ, ναι. Για τουλάχιστον ένα χρόνο, πριν. Τα σπορ του Βορρά τον χαρακτήριζαν κάπως. Κάπως. Δεν αναφερόντουσαν ποτέ στο επίθετό του. Δεν αναφέραν ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ Παντελάκης, ο Τάδε. Mm. Πρόεδρος του ΠΑΟΚ. Ναι. Ποια η διαφορά του τέος με το πρώην. Η διαφορά. Injection, ναι. Service. Δεν γίνεται ποτέ πρώην και τέος. Είναι πάντα παρόν. Απόλλωνος 18 στην κάτω τούμπα στον κήπο του Καλού και στο injectionservice.gr με το πρώτο μηχάνημα στην Ελλάδα για έλεγχο και καθαρισμό του συστήματος άμεσου ψεκασμού του αυτοκίνητου σας. Ποια είναι η διαφορά? Του τέος με του πρώην. Ναι. Τι διαφορά, αν πω δηλαδή, ξέρω, η Αναστασία είναι τέος ή η Αναστασία είναι πρώην. Ο πρώην είναι ο τελευταίος. Όχι. Το ανάποδο. Ο τέος είναι ο τελευταίος. Ο τέος είναι ο τελευταίος. Ναι. Σημαίνει ότι θα υπάρξει άλλος ο τελευταίος. Από εκεί βγαίνει και το τέος άλλωστε. Έτσι. Από το τελευταίο. Τελευταίο. Ναι. Τέο Ζαγοράκη. Ωραία, πόσα γνωρίζει. Παραδέχεσαι. Τι είναι η ελληνική γλώσσα, ε. Δεν λένε, δε λένε νεραυλικό ή υδραυλικό. Έτσι. Από το ίδωρο. Ε? Δεν λένε ψωμοποιό, αρτοποιό. Από το άρτο. Πω, πω. Είναι πάρα πολύ απλή η ελληνική γλώσσα, αρκεί να την έχει σπουδάσει. Δεν λέει ξόδεψε ο Άρης γη και νερό για τον Σιώπη. Γη και ίδωρο. Γη και ίδωρο. Σωστά τα λε. Ναι. Σωστά τα λε. Ωραία, τι γίνεται. FM και ενώ το μήνυμα σα αποστολή στο 54526. Αμφιβάλλω να έρθει απάντηση, φίλοι. Η Σοφία Ζαχαράκη έγινε η ηρωίδα τη δεξιά. Γιατί, τι έγινε, η οποία συνελήφθη. Έλα, έλα, Μάρια. Η Χριστίνα μπαίνει για τον Μπάριο και λέει: καλημέρα, καλό μήνα. Ευχαριστούμε για την ωραία καθημερινή παρέα. Στο γραφείο, καλή εκπομπή. Η Χριστίνα, πιστή ακροάτρια, με συμμετοχή σχεδόν σε όλου του διαγωνισμού. Να είσαι καλά, Χριστίνα, καλή σεζόν, καλό, ναι, καλοκαίρι. Καλημέρα, Παουξάκη. Την ταινία για τον Μπόμπι Ρόμπσον την είδατε ή ακόμα? Θα ρίξετε δάκρυ, Μάριε και Παπαδόπουλα, λέει ο Θουβού. Το φαντάστηκα ότι είναι Θουβού. Είδα μόνο δύο φορές το τρέιλερ και είναι απίστευτη. Ναι. Εντάξει, είναι απίστευτη. Είδα δύο φορές το τρέιλερ. Όχι, δεν την είδα, αγαπητέ Θουβού. Δεν την είδα. Πού την έχει? Πρέπει να την κατεβάσει αυτή. Δεν έχει προβολή εδώ πέρα. Ναι, δεν έχει πάρει προβολή. Πού να πάρει προβολή. Μακάρι να πάρει. Μακάρι να πάρει, δεν το βλέπω. Τι, αν σε γραμμή. Όχι. Πάλι πάρει, έβαλε. Πάρει ο Βάζης. Ναι, μπορούμε. Έχουν φύγει όλοι οι ακροάτες. Βάλτε κάτι χαρούμενο. Βάλε από την Πάρο. Βάλε εκείνο. Γεια σου, Ελλάδα. Βάλε εκείνο το Πάρο. Και την Άξο, τον αέρα μου θα αλλάξω. Βάλε. Εκείνο το ωραίο, βάλε. Εκείνο το βάλει όλα τα κατάλληλα. Μάρι, να βάλει εκείνο το αριστούρημα. Γεια σου, Ελλάδα. Το τραγούδι μας για το παγκόσμιο του 94. Ποιοι ήθελε η Ελλάδα να πάει να πάρει. Τραγικό. Πιο βλασιά δεν υπάρχει. Κατάρα μας έχει με την Εσθονία. Πιο βλασιά δεν υπάρχει. Κατάρα. Εκείνο ήταν πιο βλασιά. Απόψε. Tonight. Where you must be. Και με ποιο βουτάς στο αυτοκίνητο. Όπως ο Πάριος είπε Σινάτρα, δεν μπορούσε και ο Σινάτρα πριν πεθάνει. Να πει Πάριο. Δεν σχωρέστα. Δεν υπάρχει. Δεν γινότανε. Δεν υπάρχει. Ποιος είναι αυτός, καλέ? Αγραμμή, καλημέρα. Πάει το κομμάτι. Ορίστε, έλα εδώ, Μάρια. Πάριος, καλημέρα. Παιδες, βάλτε με για τον Πάριο, τραγουδιστή του Έρωτα. Θα είναι μια μαγική βραδιά. Του Έρωτα. Ναι. Ρε Μάρια, μην είσαι ξενέρωτος. Λέει ο Μιλτιάδης. Μπες στο Μιλτιάδη. Πάριος, καλημέρα παιδες. Βάλτε με για Πάριο, τον τραγουδιστή του Έρωτα. Θα είναι μια μαγική βραδιά. Έτσι κάνουνε πρόμο. Μπαμπόγερε. Γεια σου, Μιλτιάδη. Γραμμή, καλημέρα, ναι. Ναι, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Είστε η κυρία? Ρίτα. Κυρία Ρίτα. Ρίτα λατρεμένη. Ρίτα, Ριτάκι. Λατρεμένη Ρίτα. Πάρα πολύ. Μεγάλη μου καψούρα. Είδες πάθος στη φωνή της που έχει η γυναίκα. Αυτή είναι που σε κυνηγάει. Με την κυρία τα γνωριστήκαμε, βγήκαμε. Ναι. Πήγαμε για καφέ. Και μετά. Τότε με είχε πιάσει το κεραστικό μου. Α, έτσι όπως αλλά... σας είχε πιάσει το. Μπερδεύτηκα, ναι, κυρία Ρίτα. Το κεραστικό μου. Ναι, αλλά εγώ σε κεράσατε. Και πάρα. Πλήρωσε ο Μάριος. Φορά. Λοιπόν. Από ένα ελληνικό που φαντάζομαι πήρατε μέχρι εκεί. Έτσι. Ναι. Ναι. Και μου είπε όταν πάμε για φαγητό, Μάρια, θα πληρώσω εγώ. Και έτσι είπε η κυρία Ρίτα. Πήγατε. Ναι. Πήγατε. Λοιπόν.
Πάμε, κυρία Ρίτα, γιατί θέλω να αποχωρήσω εγώ σε ένα λεπτό από τώρα. Ναι. Εσύ μιλά όσο θες. Εσύ μιλά όσο θες. Δεν είσαι ζυζού. Μιλά όσο θες. Εγώ πήρα να σας πω τη διαφορά του τέος με τη λέξη πρώην. Ναι. Εσείς που δουλέψατε και επί Βασιλείας Φρυδερίκης στα σχολεία της Φρυδερίκης. Μπράβο. Ναι. Λοιπόν, η λέξη τέος γράφεται με έψιλον και ωμέγα. Βέβαια. Ναι, πρώτον, ναι. Σημαίνει ότι αυτός που είναι τέος δεν πρόκειται να επανέλθει στο αξίωμα ή στη θέση που κατήχε. Έτσι. Ωραία. Ενώ ο πρώην μπορεί να επανέλθει. Ναι. Να, είναι, να γίνει μήνυμα. Είναι και ο θεσμός. Όμως, και ο θεσμός. Και ο θεσμός. Δηλαδή πάει και στο ότι αποκλείται να επανέλθει ο θεσμός. Για το άτομο μιλάμε. Για το, στο άτομο μόνο πάει. Στο άτομο. Ναι. Σίγουρα, έτσι. Ναι, δυστυχώς ναι. Και εγώ έτσι νομίζω, Μάριο. Ναι. Δυστυχώς ναι. Μακάρι να πήγαινε και στο αξίωμα. Έτσι. Γιατί... Να λέγαμε τέος πρόεδρος του ΠΑΟΚ. Άρα τελείωνε, δεν υπήρχε ξανά πρόεδρος του ΠΑΟΚ. Ναι. Δεν, και δεν επανέρχεται αυτό το άτομο. Αυτό το άτομο στην ίδια, στην ίδια θέση, στο ίδιο αξίωμα που κατήχε. Και τράβηξε πολλά. Η κυρία Ρίτα. Αριστερή είναι και τράβηξε πάρα πολλά. Το μαζί σου, τράβηξε. Τον παθόν μου τον τάραχο. Τράβηξε πάρα πολλά. Μαύρο μέλι, μαύρο γάλα. Αλλά άντεξα γιατί είχα την αγάπη του κόσμου. Έτσι. Των παιδιών μου. Στη δουλειά μου. Λοιπόν, αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να καταλάβω κάτι. Η κυρία Ρίτα είναι εκείνη που σε κυνηγούσε, η Παοκτσού. Όχι, καμία σχέση. Την καλή γυναίκα. Τι σχέση έχει αυτή. Τι έκανε. Όχι, σα μπερδεύει μια άλλη. Υπάρχει κι άλλη που τον κυνηγούσε. Υπάρχει μια κυρία η οποία ζει για να με κυνηγάει εμένα, ο παθός του ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, κυρία Ρίτα. Υπερπολίτιμη παρουσία σας. Και καθημερινά στηρίζει την εκπομπή και μιλάει για την εκπομπή παντού. Να είναι καλά. Γυναίκα. Σε κυνηγούσε, κυρία Ρίτα. Παιδιά, εγώ αποχωρώ. Στο καλό να πας. Πάω σαν γνήσιος αριστερός. Σε κυνηγούσε, κυρία Ρίτα. Ορίστε. Σαν γνήσιος αριστερός. Να πάω στην τύπου της Αμερικανικής Πρεσβείας για την έκθεση. Ωραία σούδια που θα πας. Ωραία σούδια. Μαθήθηκα. Γι' αυτό είμαι έτσι, λέει σήμερα. Πού είναι αυτό? Κάτσε ακούσουμε τον τραγουδιστή του έρωτα. Στην έκθεση πάνω. Παρακαλείται όλοι οι φίλοι αγωνιστές του ΠΑΜΕ. Μίλες βλακίες, θα όλοι μην κάνεις. Όλοι οι φίλοι μην αριστεροί. Μην δίνεις τον αέρα τέτοια. Μίλες τέτοια. Να βρεθούν εκεί στο χώρο και να μπουζουριάσουν το φαλακρό που φοράει μπλούζα με αμερικανική σημαία. Είσαι ιδανικός για να σε δείχνουν. Η μήτα αμερικάνικα ψυγεία. Χωρίς γωνίες. Μόνο. Τους Άγγλους αυτούς εδώ πέρα. Εννοείται. Σαν τα αμερικάνικα οβάλ ψυγεία τα φίλτς δεν υπάρχουν. Και όνειρό σου να βάλεις στο σπίτι σου καμιά φορά. Άγγλους ταγματασφαλίτης. Τα ποντιακά με τις γωνίες. Δώσ' τώρα τους νικητές. Νικητές για Γιάννη Πάριο. Αλκμίνη Μπαχαράκη. Ελευθερία Παπαδοπούλου. Όλες τις φίλες σου έβαλες. Καμία συγγένεια με Παναγιώτη Παπαδοπούλα. Και Σταυρούλα Τσατσούλη. Επειδή είπαμε ότι η Νίκη Λαβρεντιάδου είναι Άρης, έδωσε μόνο σε παοξιδές. Καμία σχέση αυτό. Ούτε καν ξέρω. Επαναλαμβάνω τη στρόφος. Σταυρούλα Τσατσούλη. Ελευθερία Παπαδοπούλου. Αλκμίνη Μπαχαράκη. Το βράδυ μέχρι τις 8 η ώρα, άντε 8 και 5, στο θέατρο Δάσους. Διπλές είναι οι προσκλήσεις με ταυτότητα. Γιατί πάρα πολύ απλά μπορεί και να σας ζητήσουν την ταυτότητα. Βασικά δεν λέει καν τι ξόδεψε ο Άρης για το Σιώπη. Μου αχαχαχαχα, λέει ο Θουβού. Είσαι τεράστιος Θουβού. Το είπα χθες. Τι είπες? Το είπα χθες. Πόσο? 100.000 μόλτο. Η ικανότητα του Άρη να κοροϊδεύει τον Ολυμπιακό είναι αφήστε πράγμα. Καθόλου κοροϊδό. Γλίτωσε συμβόλαιο Ολυμπιακός, φίλε. Και του Σιώπη και του Μαρτίνες. Αφού τρώγαν τα νύχια του εκεί πέρα στον πειράλε, πώς θα πληρώνουν αυτά τα συμβόλαια. Γιατί να πληρώνουν τα συμβόλαια παίκτη που δεν το θέλει ο προπονητής, δεν σου γι' αυτό. Δεν κατάλαβα. Εσύ δηλαδή, γιατί έδωσε το pitbull που πήρε πέρσι, το έδωσε. Ιδιο pitbull. Αυτό πώ το μου λένε, Ρουτ, πώ λέγονταν αυτό. Αυτό εδώ πέρα. Πόπο, έχουν περάσει. Αν κάτσει και φίλε και γράφει ιστορία, τι παίκτε έχουν περάσει από πάω από άρε. Τον Ουάρντα πέρσι και τον έδωσε δανεικό εσύ το. Ποιον λέγατε τέτοιο, Πολυβόλο, τον Βερετένικο. Βερετένικο, εντάξει, φίλε, κανόνι. Κάποιον έβαλε δύο γκολ στο Άρη Πανιόνιο 3-2. Τον άλλο τον Μαρσέλο Σάλα του Κύπρου. Ποιον? Ο Σέλο Σάλα τη Κύπρου είχα εγώ τέτοιο παίκτη. Α, ο Χαθακλέο. Ναι. Πόσο στοίχησε αυτό? 900 είχε δώσει. Ο Κοντομινά είχε δώσει από την αριστερή τσέπη στη δεξιά. 900 εκατομμύρια. Ναι. Πω, φίλε. Δύο ειδικέ του εταιρείε.
Δεν μου λες μετά το 1-4 στην Τούμπα παίζεται Χαριλάω και φέρεται με Ιωνικό Χ. Δεν θυμάμαι. Ήμουν, ξέρεις γιατί δεν θυμάμαι εκείνη τη χρονιά. Γιατί, φαντάρος. 1-1, ήμουν φαντάρος. Ναι. Και το πάω κάρθω το 1-4, ναι. Ήμασταν άσκηση. Πού ήσουν, γιατί εγώ ανέβηκα σε άσκηση. Στο Σφελινό ήμουν. Σφελινό, 20 μέρες. Θέλω να κοιμηθούμε και έξω στα τέσσερα σκηνάκια. Δεν πάτε καλά, λέω, θα κοιμηθώ σε σκηνάκι. Θα τιμωρηθεί. Ναι, καλά, λέω, εντάξει, έγινε. Μετά με το Σίσκι με το Σάσμα είχαν. 20 μέρες σκηνάκι είχαμε εκεί πέρα. Και το ήταν καλό, γιατί τότε δεν είχε κινητά, βάλε η ρέντιο να ακούσει. Κάνω το τηλέφωνο και τέτοιο. Όχι, όχι, είχα τέτοιο. Πώς το λένε. Τι. Walkman. Α, καστοφωνάκι, ναι. Καστοφωνάκι με ραδιόφωνο, ρε παιδί μου. Ναι, ναι, ναι. Ψέματα, δεν είχα Walkman. Είχα ένα ραδιοφωνάκι από αυτά που είχαν τα παλιά, τα τρανζίστορ. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Τέτοιο είχα. Και ευτυχώς ήμουνα σκοπός εκείνη την ώρα. Και μπορείς να ακούσεις. Και πήγαινα, κατέβαινα κτλ. Ναι. Και είχα το ραδιοφωνάκι κτλ. Αλλά δεν είχε ακουστικά. Ναι. Να βάλω ακουστικά να ακούσω κτλ. Ήταν από αυτά, ναι. Σήκωσε και ρεούλα. Και ρεούλα, ναι. Όπω φίλε. Και μάλιστα σε κάποιες φάσεις δεν άκουσα. Το τρίτο γκολ ή το τέταρτο γκολ, γιατί πέρασε περίπολος και τα λοιπά και το κλείσα. Α, ναι. Και νομίζω ότι είναι όταν το ξανά άνοιξε. Όταν το ξανά άνοιξα, άκουσα εκεί ότι είχε πει κάτι. Δύο βάζει ο Χαριστέας. Στο 0-2 το κλείσα. Το γκολ του καφέ δεν έχω ακούσει. Που μειώνουμε. Που μειώνει ο ΠΑΟΚ, δηλαδή είναι 0-2. Το κλείνω 0-2 και ανοίγω και είναι 1-2. Ναι. Βέβαια γίνεται γρήγορα μετά το 1-3. Εκεί είχα ένα. Θυμάσαι ο Σουπεράρης τι έδινε μετά το παιχνίδι. Με το εφημεριδάκι. Πριν νομίζω έδινε προφυλακτικά. Μετά νομίζω. Μετά έδινε τα προφυλακτικά. Ναι, μετά, ναι, ναι. Εντάξει. Ναι. Τι μάρκα ήταν. Η Κάζα. Δεν μου λες. Άρα, ωραίες εποχές. Ναι, ναι. Εντάξει. Ωραίες, γιατί ήταν ωραίες εποχές. Γιατί πήγαινε ο κόσμος. Πάλι είχε πάλι μάρμαρα, πέτρες φεύγαν άστοιχε. Στην έξιμο αυτό το μάτι. Και επίσης είχε τέτοιο. Ναι, έπεφτε πολύ. Είχε πολύ τέτοιο. Μάπα, κακός έπεφτε μάπα. Αλλά στο χειρότερο που κάνανε και οι μεν και οι δε. Γιατί δεν ήταν όμως... που σπάγανε τα ναι. μαγαζιά οι μένει στην Παπαναστασίου, οι άλλοι στην Κλάνθους. Ναι. Δηλαδή, εντωμεταξύ. Που λες πολύ είναι παοξίδες, ήξερα πολλούς, ναι. Εντάξει, ναι, ναι, ήξερα ναι, πολλούς ναι, τέτοιους. Ναι, ναι. Και πάντα εγώ τότε ναι. Έμενα στην ουσία ξένη την καινούρια. Στη Μαρασλή. Στο Σούμποντιτς. Ναι. Στο πάνω, το Σούμποντιτς. Σούμποντιτς, γωνία. Πώς το λέγανε. Νταμπλ το λέγανε. Στην Παπαναστασίου, όχι, όχι. Στη Μαρασλή. Μαρασλή με Αντωνίου Δανιόλου. Δανιόλου, ναι. Και περνούσαν πάντα από εκεί η πορεία του ΠΑΟΚ. Από εκεί, γιατί? Από εκεί τους βέρανε, από τη Δανιόλου τους βέρανε. Σπάνιοι πήγαινε ερχόμασταν με πορεία, ρε εσύ. Μια-δύο φορές είχαμε. Όταν τους έφερνε πλέον η αστυνομία. Α, πήγαινε από εκεί, ναι. Ήταν, ναι. Τους έφερνε από εκεί, να μην είναι πάνω από την Παναστασίου. Ναι. Τους έφερνε από εκεί και περνούσαν πάντα από το μαγαζί που έγραφε Σούμποντιτς. Ναι. Και πάντα σπάγανε το μαγαζί αυτό. Και εγώ ήμουν στο δεύτερο όροφο πάνω και τους έβλεπα από κάτω. Και συνέχεια έπεφτε και σε κάποια φάση το έβγαλε το Σούμποντιτς. Και το έκανε Κουτλιάνης, ήταν ο ανιψιός του. Κουτλιάνης. Το Κουτλιάνη, του Στάθη. Στον μπάσκετ του Άρη ήταν αυτός, ε. Όχι, στο ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο, ναι. Στο ποδόσφαιρο. Ήταν ο Στάθης, ήταν προχθές και στην κηδεία του παπά μου. Και εμείς μέναμε από πάνω στο δεύτερο όροφο. Και περνούσαν από εδώ και πάντα σπάγανε τις τζαμαρίες. Δηλαδή το ξέραμε. Ναι. Ότι θα περάσουν από εκεί και θα σπάσουν τις τζαμαρίες. Ναι. Μετά άρχισαν να μπήκαν αυτά τα. Πώς τα λένε, τα. Κατεβαίνουν τα ρολά αυτά, τέτοια. Ναι. Αλλά ωραίες εποχές. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω ποτέ για ποιο λόγο τα έσπαζε στα μαγαζιά. Στο μπάσκετ δεν γίνονται στα επεισόδια. Εγώ που σε ούκο λίγα. Με το σκηνή, ναι. Γιατί ποτέ. Εκείνη είχε πάλι μάτα, αλλά. Στην εποχή νομίζω ότι έδινε το. Δηλαδή κάποιοι έβρισκαν την ευκαιρία, ρε παιδί μου. Έβρισκαν την ευκαιρία. Να κάνουν τη μακιά του το ένα, το άλλο. Και από του μεν και από του δε. Χωρίς λόγο και αιτία. Και από κάτι βλαχομαγκές και σαν να σου πω κάτι, προχθές τώρα πετάει αυτό στη φωτοβολίδα. Είναι η μέρα που έχει πει ο υπουργός για τις μετακινήσεις. Ναι. Δηλαδή, λίγο περίεργο δεν είναι. Είναι περίεργο όντως. Αλλά να σου πω κάτι, πολλές φορές βγάζουμε όλοι μόνοι μας τα μάτια μας. Δηλαδή πάρα γίνει κάτι. Απομόνωσέ τους, παιδί μου. Να σου πω κάτι, είναι τρίτη σήμερα. Δεν τον έχουν βρει αυτόν. Υπάρχει κάμερα, υπάρχουν κάμερες. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι και ο ΠΑΟΚ θέλει να τον βρουν. Και ο ΠΑΟΚ θέλει να τον βρουν. Και να σου πω και κάτι, και πρέπει όλες οι ομάδες μας, όλες, Αριανός, Παξής, ξέρω δεν ακούγεται καλά, αυτούς όλους να τους απομονώσουμε. Δηλαδή δεν γίνεται στην Αγγλία, δηλαδή γιατί τον βρίσκουν αυτόν που πετάει σπόρια, ρε φίλε. Γιατί θέλουν, εντάξει και εδώ πέρα, ναι, έχεις δίκιο, ρε παιδί. Βγάλ τους απομόνωση. Ειδικά μετά τα περσινά που τραβήξαν εμείς, κάτι... παιδί μου, και κλεισμένο το θηρό και τα λοιπά. Σου λέω, αλλά διαρκείας παίρνω, ρε φίλε, πάλι τα ίδια θα έχουμε, ας πούμε. Εγώ συμφωνώ ότι είναι το σύστημα. Και να σου πω κάτι, άντε εμείς είμαστε εδώ, έτσι. Σκέψου τον άλλο που έρχεται από επαρχία ή από νησί και τα λοιπά. Εγώ σου λέω, εντάξει, δεν πάρει εύκολα διαρκείας, αλλά. Εσύ okay. Πέρσι έχασε ένα προτάσμα και ορθώς και επικοινωνιακά, αλλά και ουσιαστικά το κατεύθυνες προς μια κατεύθυνση, ότι το κλέψαν και τα λοιπά. Και εγώ το ίδιο θα κάνω. Να είμαι δίκαιος. Δεν είχαμε κι άλλο. Παρ' όλα αυτά, όλο το πράγμα ξεκινάει
Εγώ σου λέω, είναι θεατρίνος αυτό ο Ισπανός. Όλοι αντιληφθήκαμε ότι έκανε θέατρο, ρε παιδί μου, okay. Αν δεν το πετούσε, θα έδινε το δικαίωμα να κάνει. Το θέμα κάτι. Είναι ότι είναι ρολόρεση. Να είναι πέτρα να πω, ρε φίλε, ή μπουκάλι να πω, ρε φίλε, τι έκανε, α πούμε. Θα έρθει ο ειδικό αμέσω μετά για τα ρολό, ο κύριο Κόλκας. Που ναι, έκανε ναι, την ναι, ανάλυση ναι, για το ρολό όταν έπεσε στο Άρης ΠΑΟΚ. Και να σου πει ότι είναι βαρύτερο, πρόσεξε. Τι είναι ρολό. Γιατί να το πετάξει. Γιατί να το πετάξει, ρε φίλε. Άστο, γιατί πρέπει να το πετάξει μέσα. Υπήρχε ένα μάτς του Άρη, φίλε. Σου λείπει η κουρτίνα το παλέ. Όχι. Όχι. Δεν είναι. Αν σου λέγανε γκρεμίζει το παλέ, τι θα ήθελες να πάρεις από μέσα, να μπορείς να το πάρεις, έτσι. Δεν είμαι. Είμαι πιο του ποδοσφαίρου. Σοβαρά μιλάς. Ναι, ναι. Δεν είμαι. Είμαι παρόλο που μπάσκετ έπαιζα. Ναι. Δεν. Ποδοσφαιρικό πιο πολύ. Δηλαδή, ό,τι και να μου πεις, προτιμώ Άρης ΠΑΟΚ το 87 με γιουκούδιδες, οικονομίδιδες. Βρε, ναι, εντάξει, αλλά εντάξει, έχει άλλη τέτοια έγκλητο. Αυτό θέλω να σου πω. Εγώ θέλω να μυρίζω ναι, το χόρτο. Ναι, το χόρτο. Καλά. Θέλω να μυρίζω το χόρτο. Μ' αρέσει το μπάσκετ, βλέπω ναι, μπάσκετ. Ναι. Αλλά. Ωραία, ποδόσφαιρο. Ποδόσφαιρο. Εντάξει, λοιπόν. Πάμε, 12. Μηνυματάκια, τα διαβάσαμε όλα. Έκανε ρηφρές εκεί πέρα. Προσκλήσει τέτοια, τα δώσαμε όλα. Την απάντηση δεν τη δίνουμε για τον Παντελάκη, θα τη δώσουμε αύριο. Και αν όχι αύριο, μεθαύριο. Και αν όχι μεθαύριο, Παρασκευή. Παρασκευή είναι, ναι, Παρασκευή. Θα γίνει και αυτό. Ζητάνε εδώ τη μαρμίτα. Θα γίνει, θα ανέβει. Τη μαρμίτα. Την εκπομπή. Και εκπομπή. Του ραπ. Του ραπ. Όχι, ρε. Πιανού ραπ, ρε. Του ραπ. Τι, ποια μαρμίτα. Ποια μαρμίτα. Τον δίνεις δύο, το κάνει πίντες τώρα για να του πω ότι κάθε μέρα 8 με 10 τρέγιας ντρούλινγκ έχουμε ράδιο μαρμίτα. Δεν το κάνεις πετυχή, Παπασλαμάς, το κάνει πιο ωραία. Πιο ωραία, ναι. Ξεκίνησα να δω. Και καλά δεν ξέρει. Και καλά δεν ξέρει. Λοιπόν, αύριο πάλι. Αύριο, ναι, τομόρο. Α, θα ρίξεις, εντάξει. Ωραία. Έρχεται και ο Παπάδοπλος. Δεν ξέρετε πρώτος. Από όλους. Σήμερα είμαι πρωινός με το αξί. Είμαι 9 και 10 κορδελιό. Πού να πας, ρε φίλε. Φεύγω σφαίρα, ούτε να ξυθεί ένα χέρι να σηκωθεί το κεφάλι, ρε παιδί. Τίποτα. Έφτασε καλαμαριά, πήρα μηχανή, κατέβηκα. Την άλλη εβδομάδα. Έφτασα, ναι. Με την έκθεση. Έλα. Οπα. Από έβος μου. Εντάξει. Να είστε μαζί. Ναι. Α, καλά. Καματζωθήκαμε. Τι. Τι είπε. Τα πληρώνεις διπλή τα ρήφα. Α. Αν πληρώνεις διπλή τα ρήφα, εντάξει. Από Αναστασία δεν παίρνω τίποτα. Διπλή μούντζα έφαγες. Λοιπόν, αύριο τα ακολουθεί. Όλα. Έκανε, έκανε, τα έκανα, τα κάναμε όλα. Κάναμε κληρώσεις, κάναμε τα πάντα όλα. Μία η ώρα μιλάει ο Βέλεφ. 12 η ώρα αρχίζει το ΠΑΟΚ 24. Ωραία. Εμείς αύριο. Κολκάρας, τεράστιος. Τι. Τεράστιος είναι. Αρχίσαμε τα τεράστιος, κολκάρας και τέτοια. ΠΑΟΚ δρομές και εντάξει. Άντε καλά, φεύγω να ακούσω ΠΑΟΚ 24. Γεια.